Λοιπόν, συνάδελφοι, κάνουμε χρήση και του Ακαδημαϊκού Τετάρτου. Εγώ είμαι καθυστερημένος και αδικαιολόγητος σε λίγο. Τέλος πάντων, η κυρία Κομιανού, την ξέρετε όλοι, δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Είπαμε να κουβεντιάσουμε λίγο το θέμα των ουρολοιμόξεων. Είναι και αυτό ένα από τα κεφάλαια που δεν λείπει ποτέ ούτε από σεμινάρια ούτε από συγκεντρώσεις. Περίπου έχει καταντήσει σαν τα εμβόλια. Κάθε φορά υπάρχει και ένα θέμα για τα εμβόλια όπου πάμε, και σαν την αντιμετώπιση του άσθηματος. Και από εκείνα που κάθε φορά όλο τα ακούγαμε, όλο μας μπερδεύανε, και όχι μόνο εμάς δηλαδή, γιατί και στη βιβλιογραφία υπάρχει επίσης αρκετό μπέρδεμα. Αναφερόμαστε στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής, γιατί το κύριο πρόβλημά μας φυσικά με τις λοιμόξεις του τροπίδικου και από πλευρά συχνότητος και ενδιαφέροντος και όλα αυτά είναι οι πιο μικρές ηλικίες. Λοιπόν, η κυρία Κομιανού θα μας μιλήσει σήμερα για αυτά, γενικά, όχι μόνο για την αντιμετώπιση και την απεικόνηση και τις επιμέρους ενδείξεις ή ιδιαίτερους χειρισμούς που χρειάζονται. Λοιπόν, οπότε θα την ακούσουμε, θα σχολιάσουμε ή θα ρωτήσουμε ό,τι θεωρούμε ότι είναι ασαφές ή εμείς θέλουμε διευκρίνηση. Ωραία, κυρία Κομιανού. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα σας μιλήσω γενικώς, κυρίως για τα θέματα που υπάρχει μεγάλη controversy, όπως λέμε, μεγάλη διαφορά μεταξύ των κέντρων και μεγάλη συζήτηση για το τι είναι το σωστό. Γιατί επειδή θα κάνουμε για την απεικόνηση, θα μιλήσουμε στο μεγάλο συνέδριο τέλος του μήνα, έβαλα τα υπόλοιπα θέματα για να αφήσουμε εκείνο να το πούμε αργότερα, γιατί είναι και τεράστιο το θέμα και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Θα μιλήσουμε για λίγα λόγια για επιδημιολογία, μερικά καινούργια πράγματα για την παθοφυσιολογία, πολύ λίγα για τη διάγνωση, κάποια πολύ ενδιαφέροντα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, κυρίως θεραπεία, ακτινολογική διερεύνηση, κυρίως το οικιστεογραφία είναι αυτό που μας προβληματίζει όλους, και τη χημειοπροφύλαξη, που είναι τα πιο σημαντικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε για την συνολική διερεύνηση, την άλλη στόμα μας, το μεγάλο μας τριήμερο. Όσον αφορά την επιδημιολογία, μία από τις καλύτερες μελέτες για το prevalence που λέμε, δηλαδή τη διασπορά το επί της 100, παραμένει η δουλειά που έγινε στη Σουηδία σε 43.000 παιδιά, όπου βλέπουμε ότι οι εμπείρετες, που έχουν ξεχωρίσει τις εμπείρετες και τις απείρετες ουρολοιμόξεις, ότι προέχουν τα κορίτσια τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο ζωής, τα αγόρια μόνο τον πρώτο, ενώ στις απείρετες ουρολοιμόξεις, πάλι είναι τα κορίτσια είναι πιο πολλά τα αγόρια τον πρώτο χρόνο ζωής της απείρετες εν σχέση με τα κορίτσια και μετά τα αγόρια μετά το δεύτερο χρόνο σπάνια κάνουν ουρολοιμόξεις ενώ τα κορίτσια συνεχίζουν για πολλά χρόνια μετά. Πιο πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες στην ηλικία που θα συζητήσουμε εμείς σήμερα στα 2 χρόνια ζωής έχουμε σε μωρά κάτω των 3 μηνών στα κορίτσια 7,5% και 8,7% στα αγόρια. 3 με 6 μηνών πέφτει η αναλογία. Πάμε διπλάσια κορίτσια από αγόρια και μέχρι τα 2 χρόνια συνεχίζουμε να υπερέχουν τα κορίτσια. Στη μετα-ανάλυση για την περιτομή και τις ουρολοιμόξεις, κάτω των 3 μηνών σαφώς υπερέχουν στις ουρολοιμόξεις, βλέπουμε εδώ τι μεγάλο ποσοστό, είναι τα αγόρια και η συχνότητα της ουρολοιμόξεις σε βρέφη με πυρετό και συμπτώματα από άλλα συστήματα έχουμε στα βρέφη με γαστρεντερίτιδα, οξία, μέση οτίτιδα ή λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού ποσοστό μέχρι 3,5%, ενώ σε παιδιά σε μωρά με πνευμονία, μηνυκίτιδα, βροχιολίτιδα και νημοβλογιά είναι κάτω από 2%. Οι υποτροπές, όταν έχουμε νεογνώ με ουρολοιμόξη, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το 1/3 θα υποτροπιάσει ξανά. Τα αγόρια του κάτω του ενός έτους υποτροπιάζουν περιέργως λιγότερο από αυτά που είναι άνω του ενός έτους, ενώ τα κορίτσια όλων των ηλικιών θα υποτροπιάζουν 40-50%. Παθοφυσιολογία.
Θα πω μερικά, θέλω να καταλήξω μερικά ενδιαφέροντα πράγματα που είναι σήμερα στη βιβλιογραφία. Ξέρουμε ότι έχουμε τους παράγοντες του ξενιστή που προθέτουν σε ουρολίμωξη. Βασική είναι οι διαταραχές του ουροεπιθυλίου, γενετικές και ανατομικές, δομικές ανομαλίες του ουροπιτικού, συμφύσεις πόστη, κυρίως στα βρέφη, σύμμιση χιλέων του ιδίου κάθε ηλικία, δηλαδή και μέχρι 2 ετών και παραπάνω, δυσλειτουργική και νευρογενή σκίστη, δυσκυχρόνια, δυσκυλιότητα και στάση στο έντερο και ξένα σώματα. Η διαταραχή του αοικισμού της περιουρθρικής χλωρίδας, κυρίως από αντιβιωτικά, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι μέχρι 2 ετών τα παιδιά δεν απικίζεται η περιουρθρική περιοχή από γαλακτοβάκυλους, αλλά από τη χλωρίδα του εντέρου. Στα 2 χρόνια γίνεται μεταπίδηση του γαλακτοβάκυλους και γι' αυτό έχουμε το μεγάλο αριθμό μέχρι τότε. Μετά έχουμε προστασία. Όσο πιο πολλές αντιβιώσεις όμως δίνουμε στην παιδική ηλικία, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό του αποικισμού της περιουρθρικής περιοχής που προθέτουν σε ουρολίμωξη. Έχουμε την ελαττωμένη προστατευτική IGA του ουροεπιθυλίου και του κόλπου, διαταραχή της δομής και της έκρησης της βλενίνης του τυχόματος του ουροδόχου κύστης, ασβεστιουρία λέγεται, αλλά είναι με ερωτηματικό, δεν το έχουμε σιγουρέψει στην κλινική πράξη. Η γενετική προδιάθεση σε κύλες ή κονικές θηλές των πυραμίδων, οι οποίες προδιαθέτουν ή όχι σε ουρολίμωξη, και η έλλειψη τελικά μητρικού θηλασμού που προδιαθέτει σε ουρολίμωξη. Ανάμεσα στους λοιμωγόνους παράγοντες των μικροβίων είναι οι προσκολλητές ινόδους και μη ινόδους τύπους, δηλαδή τα πεφίμπρια, οι ουρεάσες, η αιμοσιδρίνη, η μολυσίνη, η ενδοτοξίνη, που θα τη δείξουμε παρακάτω και πώς λειτουργεί, και το λοιμωγόνο DNA που μεταφέρεται μεταξύ των βακτηριδίων, δηλαδή η λοιμωγόνο DNA μπορεί να περάσει από ένα βακτηρίδιο στο άλλο. Από το 2004 η γενετική άρχισε να μπαίνει στο παθοφυσιολογικό μοντέλο των υποτροπιοζωσών ουρολιμώξεων σε φυσιολογικά άτομα μικρούς και μεγάλους, όπου με υποψήφια γονίδια των υποδοχεία της συντερλευκίνης 8, το Toll-like receptor, το tumor necrosis alpha, την ουρομόντουλιν. Με αποτέλεσμα να έχουμε οικογενειακή επίπτωση της ουρολιμώξης, μαζί με διαταραχές της μυσίνης του κόλπου, όπου μαζί με ανατομικές ανομαλίες πιθανόν ή με συμπεριφυλλογικές διαταραχές οδηγούν τελικά σε αποικισμό της περιουρθρικής περιοχής με E. coli και τελικά υποτροπές της ουρολιμώξης. Το 2012 στο Pediatric Nephrology γίνεται ένα review στην επίπτωση στην οξία πυελονεφρίτιδα και την ασυμπτωματική βακτηριουρία για την παθοφυσιολογία, και βλέπουμε ότι τα βακτηρίδια τα οποία προκαλούν οξία πυελονεφρίτιδα το κάνουν μέσω των φίμπρια, των τοξινών, με μόρια τα οποία δεσμεύουν το σίδηρο και αναστέλουν και στην κάψουλά τους, και τελικά αναστέλουν την εσωτερική ανοσία, τη φυσική ανοσία του ουροπιτικού, του οργανισμού. Ενώ στην ασυμπτωματική βακτηριουρία έχουμε μία συμβίωση του ξενιστή με τον λοιμωγόνο παράγοντα, και παρατηρούμε ότι έχουμε εξασθενημένα βακτηρίδια τα οποία έχουν λιγότερο γενετικό υλικό, με γονίδια τα λοιμωγόνα τα οποία έχουν deletion σε mutations, μεταλλάξεις ή ελλείμματα. Επομένως, τα εινίδια οδηγούν σε διαταραχή της εσωτερικής ανοσίας, οι τοξίνες εισέρχονται και δημιουργούν φλεγμονή μέσα στο κύτταρο. Είπαμε για τις binding proteins που εισέρχονται και αυτές επιδρούν πάνω στο επιθυλιακό κύτταρο, και τελικά η inhibitors της φυσικής ανοσίας. Όλα αυτά ακτιβούν, κυρίως ο ερεθισμός, η διέγερση της εσωτερικής ανοσίας οδηγεί σε έκρηση χαιμοκοινών και κυτοκοινών, με αποτέλεσμα τις ισόρροπες λιμφοκυτάρων, λιμφοκυτάρων, μονοκυτάρων και τη συμπτωματική λίμωξη. Ενώ στην ασυμπτωματική βακτηριουρία βλέπουμε ότι δεν δημιουργούν καμία αντίδραση τα μικρόβια, τα περισσότερα δεν φέρνουν εινίδια ή φέρνουν εινίδια τα οποία είναι ανενεργά, με αποτέλεσμα να μην έχουμε διέγερση της εσωτερικής ανοσίας και έχουμε ασυμπτωματικούς φορείς. Εδώ το εινίδιο, ο πολυζαχαρίτης που είπαμε που είναι τοξίνη των βακτηριδίων, δηλαδή το
Toll like receptor, ενεργοποιεί το nuclear factor KB, εισέρχεται μέσα στον πυρήνα, εκρύονται να τις κυτοκίνες και οι χημοκίνες. Η ιντερλευκίνη 6 κάνει τον πυρετό, η ιντερλευκίνη 8 είναι αυτή που οδηγεί στην άφρηση των πολυμορφοπυρήνων. Ο tumor necrosis factor ενεργοποιεί αυξάνει τη διαπερατότητα των αγκείων και τελικά εκρίνεται ο transforming growth factor β, ο οποίος οδηγεί στην δημιουργία των ουλών. Έτσι λοιπόν, στην οξία πυελονεφρίτιδα έχουμε τα μικρόβια, τα οποία έχουν τα εινίδια, ενεργοποιούν τους toll-like receptors, έχουμε έντονη αντίδραση, ενεργοποιούνται μέσω των υποδοχέων της ιντερλευκίνης η συσσόρευση πολυμορφοπυρήνων, καθαίρονται τα μικρόβια και τελικά γίνεται αποκατάσταση. Εάν τώρα έχουμε χαμηλό, γενετικά χαμηλό υποδοχέα της ιντερλευκίνης 8, ναι, μεν ενεργοποιείται το σύστημα, το νοσοποιητικό, αλλά τελικά δεν μπορεί να μαζέψει αρκετά, δεν μπορεί να γίνει διάγερση αρκετών πολυμορφοπυρήνων, άρα έχουμε μία αργή κάθαρση των βακτηριδίων και βλάβη του νεφρού. Έτσι, εδώ ήθελα να δείξω, γιατί ορισμένα παιδιά τα οποία μας κάνουν παλιές πυελονεφρίτιδες δεν βρίσκουν καμία αιτία και κάνουν και υποτροπιάζουσες. Αυτές είναι οι προτινόμενοι μηχανισμοί που είναι γενετικοί μηχανισμοί με μεταλλάξεις και ελλείμματα σε γονίδια που οδηγούν σε υποτροπιάζουσες πυελονεφρίτιδες. Και ενώ στην ασυμπτωματική βακτηριουρία, την οποία σαφώς δεν πρέπει να θεραπεύουμε, δεν ενεργοποιείται επαρκώς, δεν υπάρχουν γονίδια για να ενεργοποιήσουν ικανοποιητικά το toll-like receptor. Έχουμε χαμηλή ανοσοποιητική αντίδραση, χαμηλή άφρηση πολυμορφοπυρήνων και πολύ καθυστερημένη κάθαρση των βακτηριδίων. Γι' αυτό στην ασυμπτωματική βακτηριουρία η γενική ούρων και ο ορισμός της είναι ότι δεν έχει ποιοσφαίρεια. Δεν έχει ποιοσφαίρεια, έχει μόνο μικρόβια και δεν προκαλεί συμπτώματα. Γιατί δεν προκαλεί φλεγμονή, δεν έχει άφηση πολυμορφοπυρήνων. Όταν η συμπτωματική αρχίζει και κάνει 50 με 100 πολυμορφοπύρηνα, πρέπει να θεραπεύσουμε. Γι' αυτό παρακολουθούμε με γενικέ ούρων. Τα πολυμορφοπύρηνα μας δίνουν το στίγμα ότι θα πρέπει. Ενώ έρχονται παιδιά που έχουν πάρει μέχρι και 17 φορές αντιβιωτικό και έχουμε φτάσει στα άκρως ανθεκτικά στελέχη. Όταν έχουμε χαμηλό toll receptor στην ασυμπτωματική βακτηριούρια, χαμηλή αντίδραση του ανοσοποιητικού, πάλι χαμηλή συσσόρευση πολυμορφοπυρήνων και δεν καθαίρονται τα μικρόβια, παραμένουν στη θέση τους. Στη διάγνωση, επειδή είναι γνωστά πράγματα, θα σταθώ μόνο στην ερμηνεία του STIC, το οποίο STIC χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη, το χρησιμοποιούν και οι γιατροί στα ιατρία τους, το χρησιμοποιούν παντού και μπορεί κανείς να βάλει πολύ γρήγορα τη διάγνωση του ουρολίμωξη πριν έχει ακόμα τη γενική ούρων. Και θέλω να τονίσω ότι πρέπει να ζητάμε από τα εργαστήρια να μας γράφουν, γιατί τα αυτόματα μηχανήματα που γίνονται οι εκτιμήσεις, είναι εδώ και η κυρία Λοητσίνη, βέβαια, οι τρεις σταυροί είναι 500 λευκοκύτταρα μικρόλιτρο. Να το ξέρετε, επειδή δεν μας το δίνουν, στον πέτον το δίνουν. 500, 125, 70, ξέρουμε δηλαδή. Αμέσως με ένα stick ξέρουμε πόσα πολυμορφοπύρηνα έχουμε. Και επειδή πολλές φορές σπάνε τα πολυμορφοπύρηνα, κάνουν 2 ώρες να γίνει. Όσο περισσότερη ώρα περνάει, τόσο πιο πολλά σπάνε. Και βγαίνει η στεράση. Άρα, το stick με τους σταυρούς του και την αντιστοιχεία σε πολυμορφοπύρηνα είναι πάρα πολύ καλός δείκτης για το τι γίνεται. Γιατί σαφώς τα πολλά πολυμορφοπύρηνα έχουν ισχυρή συσχέτιση με την ουρολίμωξη. Σε φυγοκεντρημένα ώρα που φυγοκεντρούμε όλοι στα εργαστήρια και δεν κάνουμε την πλάκα του Bauer με μη φυγοκεντρημένα, που είναι πιο αξιόπιστη διεθνώς, δίνει μεγαλύτερα καλά στοιχεία, αξιολογούμε πάνω από 5 ποιοσφαίρια. Δυστυχώς κανένας δεν λέει αν είναι κόκκι η βακτηρίδια, γιατί αν ξέρουμε ότι είναι κόκκι, αρχίζουμε μέσα στο παιδί μια πισιλίνη. Δεν του φουλάρουμε στην αντιβίωση και δεν του καλάμε τη χλωρίδα. Αλλά κανένα εργαστήριο δεν μας το κάνει αυτό. Στην περίπτωση περίφημη πλάκα του Bauer, που είναι αφιγοκέντρητα, είναι πάνω από 10 και αν κάνουμε μία γκραμ χρώση και δούμε ένα μικρόβιο αναοπτικό πεδίο, είναι σίγουρο 100% ότι είναι ουρολίμωξη. Είναι η ειδικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επομένως, από τις γενικές ούρων, αυτά τα οποία έχει μεγάλη ειδικότητα είναι μόνο τα νητρικά,
Εδώ βλέπετε πόσο μεγάλη, σχεδόν φτάνει το 100%, ενώ στα άλλα η ειδικότητα και η ευαισθησία παίζει. Αν έχουμε τρία στοιχεία, και εστεράση και νητρόδη και μας πούν και μικροοργανισμοί, είναι σαφώς, το ξέρουμε όλοι, ότι είναι ρολίμωξη. Στην καλλιέργεια ούρων θα σταθώ λίγο στο clean cuts, το οποίο clean cuts έχει επικρατήσει γενικώς παντού, ιδίως στην Αγγλία. Θα το δείξουμε και παρακάτω ότι 80% των ρολίμωξεων στην Αγγλία γίνεται με clean cuts, και κυρίως στα βρέφη, γιατί τα άλλα, τα μεγαλύτερα αγόρια και κορίτσια, κάνουν ελεύθερη ούρηση. Η οποία έχει πάνω από 95% αξιοπιστία, και είναι καλό γιατί φεύγουν τα πρώτα ούρα, κυρίως τα, μιλάμε για τα αγόρια τώρα, γιατί τα κορίτσια δεν μπορούμε να κάνουμε clean cuts, φεύγουν τα πρώτα ούρα και φυγαίνεται, πραγματικά το δείγμα είναι πάρα πολύ καλό. Όσον αφορά τον καθετήρα, τον οποίο έχουν υιοθετήσει οι Αμερικάνοι, και μας, ο Χόμπερμαν, ο γκουρού των Αμερικάνων, μας έχει πει πάνω από 50.000, ενώ εμείς μέχρι τώρα ξέραμε πάνω από 10 στην Τετάρτη, ισχύει όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες πάνε μαζί. Εάν έχουμε τώρα 20.000 με τον καθετήρα, αλλά έχουμε θετική γενική ούρων και κλινικά ευρήματα, και αυτό λένε, γι' αυτό και οι Αμερικάνοι τώρα τελευταία έχουν βάλει νερό στο κρασί τους και λένε συνεκτιμάμε τα υπόλοιπα στοιχεία από τη γενική ούρων και δεν βάζουν, ενώ λένε πάνω από 50.000, το έχουν βάλει νερό στο κρασί τους, ότι πρέπει να βλέπουμε και άλλα στοιχεία. Τώρα, έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη από ένα Χατζηπαναγί που είναι από την Κύπρο, ο οποίος έστειλε ερωτηματολόγια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, και απαντήσανε. Και μας λέει, θα το δούμε και παρακάτω, γιατί έχουν γίνει πολλές ερωτήσεις, να δούμε ποια είναι η συμπεριφορά των διαφόρων χωρών, τι κάνουν οι χώρες οι διάφορες. Και βλέπουμε ότι η Αγγλία έχει το clean cuts, gold standard, αυτό που λέγαμε, για να πιάνει τα ούρα. Και αν δεν είναι δυνατόν, τότε βρίσκουμε μη επεμβατικές μεθόδους, δηλαδή πάνε στα pads. Πριν 20 χρόνια ξεκίνησαν τα pads, δηλαδή πάνε αποστηρωμένες με ειδικό υλικό, μπορούν και παίρνουν δείγμα για καλλιέργειες και από εκεί. Οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή είναι στην υπερηβική και την, μάλλον στον καθετήρα και την υπερηβική. Τις απόλοιπες δεν τις έχεις η υπόλοιψη. Οι Ιταλοί λένε ότι όταν παιδιά είναι σε καλή κλινική κατάσταση, clean cuts, το σοκουλάκι είναι μια δεύτερη επιλογή. Σε σοβαρά παιδιά παίρνεις ή με καθετήρα ή θα πάρεις και με υπερηβική. Και εδώ βλέπουμε ότι από τη δουλειά που έκαναν σε όλη την Ευρώπη, ότι το συνεχίζει παρά το ότι λένε τα guidelines, ότι η Ευρώπη συνεχίζει σαν πρώτη επιλογή να έχει μέχρι την ηλικία των 3 ετών να έχει το σακουλάκι, να έρχεται δεύτερο το clean cuts, ο καθετήρας τρίτος και άλλα και η υπερηβική μετά. Και εδώ βλέπουμε κάτω των 3 μηνών οι διάφορες χώρες. Εκτός από την Πολωνία, η οποία έχει το clean cuts πρώτο, μαζί με την Αγγλία που είπαμε, όλες οι άλλες χώρες έχουν πρώτο το σακουλάκι και μετά πάνε στον καθετήρα και μετά πάνε στην υπερηβική. Δηλαδή οι παιδίατροι δεν εφαρμόζουν τα guidelines. Πάνε με και εμείς, αυτό δεν κάνουμε, δεν κάνουμε και εμείς τα guidelines ακριβώς. Ακολουθούμε και εμείς συνήθως την τακτική που ξέραμε και... Παρότι εγώ έχω την εμπειρία του παιδών ότι εμείς με τον τρόπο που πλέναμε τα παιδιά και τα ετοιμάζαμε, σπάνια είχαμε ψευδώς θετικά δείγματα. Τα δείγματά μας ήταν εξαιρετικά. Και λέει ποιο μέθοδο προετοιμάς για παιδιά τα οποία είναι, εκεί έδειξα προηγουμένως κάτω των 3 μηνών, εδώ δείχνω άνω των 4 μηνών, όπου πάλι προηγείται το σακουλάκι και έρχεται δεύτερο το clean cuts. Τώρα, ποιοι είναι οι καλύτεροι δείκτες για μία φυλλονεφρίτιδα η οποία έχει επιβεβαιωθεί στην οξεία φάση με DMSA? Αυτή η δουλειά είναι παλιά, από το 2002 λαπαμημένη, για να συγκρίνουμε την προκαλυτιτονίνη με τη ΣΕΡΠΕ και τα λευκά. Βλέπουμε ότι η ειδικότητα της προκαλυτιστονίνης είναι πολύ μεγάλη, ενώ είναι μεγάλη η ευαισθησία της ΕΡΠΕ.
Το negative predictive value όμως της ΣΕΡΠΕ υπερέχει, αλλά είναι πολύ μικρό το positive predictive value της ΣΕΡΠΕ για την παρουσία πυλονεφρίτιδας. Ανάμεσα στα τρία, τα λευκά της ΕΡΠΕ και την προκαλτσιτονίνη, τη μεγαλύτερη συσχέτιση με το DMSA οξείας φάσεως την έχει η προκαλτσιτονίνη. Και εδώ άλλη πρόσφατη εργασία, το 2013, που δείχνει στο Pediatric Infectious Diseases προκαλτσιτονίνη, πυλονεφρίτιδα και COP με μεγάλη διάταση, δηλαδή πάνω από τρίτου βαθμού παλινδρομήσεις. Τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την πυλονεφρίτιδα την έχει προκαλτσιτονίνη. Βλέπουμε πόσο ψηλά ποσοστά δίνει σε ευαισθησία και σε ειδικότητα, πόσο χαμηλά είναι η ευαισθησία και η ειδικότητα των λευκών. Μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μιλήσαμε για τη γενετική, πώς προδιαθέτει τις ουρολιμώξεις, η διαταραχή της ανοσίας, η γενετική η οποία προδιαθέτει, μπαίνει τώρα πολύ ισχυρά και θα το δούμε, ότι η συγγενής δυσπλασία από διάφορες ανατομικές ανομαλίες που οδηγεί σε υπέρταση, αυτά τα ανωτέρω με τη δημιουργία ουλών στο νεφρό μπορεί να οδηγήσουν σε υπέρταση και σε νεφρική ανεπάρκεια, και εμείς βέβαια κοιτάμε να μπλοκάρουμε είτε με αντιβιωτικά είτε με ενδοσκοπική ή χειρουργική αποκατάσταση για την αποφυγή των επιπλοκών της χρόνης έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας. Σε μία review από την Ιταλική Pediatric Nephrology Association το 12, συνεκτιμώντας τα στοιχεία και κάνοντας συγκεντρωτικά, λένε ότι η δημιουργία ολών αφισβητείται πλέον στατιστικά. Η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας προϋπάρχει από την ενδομήτριο ζωή. Υπολόγισαν ότι νέες βλάβες έχουμε μόνο στο 0,4%. Φαίνεται ότι η νεφρική ανεπάρκεια υπάρχει εξ αρχής. Η υπέρταση, και εγώ πραγματικά με την υπέρταση που λένε 10-12%, και εγώ σπάνια έχω βρει υπέρταση τόσα χρόνια που δουλεύω. Και λένε και αυτοί ότι είναι μικρό βεβαιωμένο ποσοστό. Και προεκλαψία στην εγκυμοσύνη δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Και καταλήγουν ότι χρειάζονται καινούργιες προοπτικές μελέτες για παιδιά με φυσιολογικά νεφρά στην πρώτη ουρολίμωξη με ειδική προσοχή στην εκτίμηση της γενετικής επίπτωσης συνδυασμό με γενετική επίπτωση στο να δημιουργούν ουλές. Αλλιώς δεν βγαίνει συμπέρασμα ότι πραγματικά οι πυλονεφρίτιδες και οι ουρολιμώξεις είναι αυτές που προκαλούν την έκπτωση και τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Δηλαδή, εν σχέση με αυτά που έλεγε Σμέλη πριν από 30 χρόνια που είχαμε το reflux νεφρόπαθη, το reflux νεφρόπαθη αμφισβητείται. Προδιαστατικοί παράγοντες για τη δημιουργία ουλών στο νεφρικό παρένχημα είναι η παρουσία διαταμένου reflux, κυρίως τετάρτου και πέμπτου βαθμού, και πρέπει να ξέρουμε, να θυμόμαστε ότι το τετάρτου και πέμπτου έχει πάντοτε προγεννητικές αλλοιώσεις, αν θα κάνουμε ένα σπιθυρογράφημα, πάντοτε επηρεάζει τον νεφρός. Όταν έχουμε ουρολιμώξεις με πάνω από 39 πυρετό, όταν η CRP είναι πάνω από 40 μιλικρά το λίτρο, όταν το πολυμορφοπύρινο είναι πάνω από 60%, όταν έχουμε μικροοργανισμούς άλλους του E. coli και όταν έχουμε ανομαλίες στο υπερηχογράφημα. Εδώ είναι η δουλειά η οποία έγινε και βγήκαν αυτά τα συμπεράσματα και η βαθμολογία των διαφόρων, και βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη βαθμολογία την παίρνει ο βαθμός 3 έως 5 της παλινδρόμησης. Και όλα αυτά που είπαμε, η CRP, όλα αυτά. Επομένως, παράγοντες κινδύνου γελοποίηση του νεφρού μετά ουρολίμωξη, σαφώς η αποφρακτική ουροπάθεια. Προσφάτως μου ήρθε ένα παιδί το οποίο είχε αποφρακτική ουροπάθεια στο β' επίπεδου. Γεννιέται το παιδί, κάνει ατέλειωτα υπέρηχα, ατέλειωτες εξετάσεις. Εμένα μου ήρθε 7 ετών και είχε χειρουργηθεί για στένωση στην πυλωρητηρική συμβολή. Το παιδί είχε έκπτωση νεφρικής λειτουργίας από την ενδομήτριο ζωή, είχε μια μικρή διατασούλα, πολυματική διάταση από την ενδομήτρια, και τελικά είχε ένα DMSA που έδειχνε τον ατροφικό νεφρό. Και του χειρουργήσανε ότι είχε στένωση στην πυλωρητηρική συμβολή. Λοιπόν, να ξέρουμε ότι οι αποφρακτικές ουροπάθειες επηρεάζουν τον ευαίσθητο αναπτυσσόμενο νεφρό, και να έχουμε το νου μας να γίνεται τουλάχιστον στον πρώτο χρόνο ζωής, αν δεν υπάρχει άλλο λόγο, σαν DMSA, να ξέρουμε τι νεφρική λειτουργία έχουμε. Σε επαναλαμβανόμενες εμπείρητες ουρολιμώξεις, όπως είπαμε, να έχουμε πάντα στο νου μας ότι μπορεί να υπάρχει γενετικό έλλειμμα,
καθυστέρηση στη διάγνωση, ανεπαρκής θεραπεία, δυσλειτουργή η κίστη, αμυντικές ικανότητες του ξενιστή, λιμογόνωση ικανότητα που τα είπαμε, προδιάθεση στη δημιουργία ολών εξαρτώμενη από το φύλο. Τα αγόρια, φαίνεται ότι υπάρχει μια σχέση με το φύλο. Τα αγόρια με μεγάλη παλιδρόμηση συνήθως έχουν ολική απώλεια του παρεγχήματος. Από την εδωμήτρια ζωή μιλάω. Ενώ τα κορίτσια χωρίς παλινδρόμηση και που κάνουν υποτροπιά στους ουρολοιμώξεις έχουν συνήθως εστιακές ουλές. Πότε έχουμε σοβαρή βλάβη του νεφρικού παρεχήματος? Από τις στατιστικές μελέτες δημοσιευμένες του Παιδιάτρη και το 2011 δείχνει ότι μετά από 3 εμπέριτους ουρολοιμώξεις αρχίζει σοβαρή έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Θεραπεία. Στόχοι μας γνωστό, περιορισμός της λίμωξης, αποφυγή εξέλιξης σε μικροβιομία ή ψημία, πρόληψη υποτροπών, αποφυγή μακροχρονιών επιπτώσεων. Nice guidelines, να τα ξαναθυμηθούμε λίγο. Ομάδα υψηλού κινδύνου για ουρολίμωξη και σοβαρή υποκείμενη παθολογία. Μη φυσιολογική ακτίνα ούρων. Παιδιά υψηλού κινδύνου αυτά. Ιστορικό ύποπτο για υπογορηγούμενες ουρολοιμώξεις, επίρρετα άγνωστης αιτιολογίας, δηλαδή αν μας έρθει ένα παιδί με μια ουρολοίμωξη και δεν ξέρουμε, αλλά έχει ύποπτα επίρρετα, μπαίνει στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Γιατί σε αυτό το παιδί θα κάνουμε και ιστιογραφή. Προγεννητικά διαγνωσμένη ανομαλία ουροποιητικού, οικογενειαστικό ιστορικό κόπι νεφρικής νόσου, χρόνια δυσκυλιότητα, δυσλειτουργική ούρηση, μεγάλο μεγέθος ουροδόχο κίστη. Ο Τσάντρα έχει δημοσιεύσει εργασία στη Νέα Υόρκη, από τη Νέα Υόρκη, η οποία έδειχνε σε μωρά, σε ευρέφη, τις έκανε ουροδυναμικούς ελέγχους σε ευρέφη και βρήκε ότι τα παιδιά αυτά ήταν γεννημένα με δυσλειτουργικές κίστες, μεγάλες που δεν άδειαζαν, άφηναν υπολείμματα, δηλαδή είχαν προβληματικό ουροποιητικό και προδιέθεταν και σε παλινδρομήσεις αλλά και χωρίς παλινδρόμηση υποτροπιά στους ουρολοιμώξεις. Εάν υπάρχει μάζα κοιλιάς, απόδειξη ανομαλίας στο νοτιό μυελό, καθυστέρηση στην ανάπτυξη και υπέρταση. Τι ορίζουμε άτυπη ουρολοίμωξη, γιατί έχει σημασία, γιατί η άτυπη είναι αυτή στην οποία θα κάνουμε DMSA. Όταν έχουμε εικόνα μικροβιομίας ή σεψημίας, πτωχή ακτίνα ούρων ή και ψηλαφυτίκυλη ή και μάζα ψηλαφυτή κοιλιακή ύπερθεν της ουροδόχου κίστης, υυξημένη κρεατινίνη, αδυναμία να ανταποκριθεί στη θεραπεία 48 ώρες. Άτυποι, οι μεν Αυστραλοί λένε άτυποι αυτοί που κάνουν να ανταποκριθεί 72 ώρες, ενώ το Nice Guidelines λένε 48 ώρες. Λίμωξη με μικροοργανισμό άλλου του κολοβακτηριδίου, κλαμψιέλες, πρωτής ψευδομονάδες. Δηλαδή με την πρώτη που δεν θα είναι κολοβακτηρίδιο θα είναι άτυποι, άρα θα κάνουμε και ιστιογραφή. Και επαναλαμβανόμενη η υποτροπιά στους ουρολοιμώξεις, μιλάμε για 2 ή περισσότερα επεισόδια με οξία πυλονεφρίτιδα ή λίμωξη του ανωτέρου ουροποιητικού. Ένα επεισόδιο οξίας πυλονεφρίτιδας και ανακιστήτιδας λέγεται επαναλαμβανόμενη ουρολοιμώξη ή 3 ή περισσότερα απείρητες λέγονται επαναλαμβανόμενες. Τα Nice Guidelines λέγανε ότι όταν έχουμε υψηλού κινδύνου ή βρέφη κάτω των 3 μηνών, μπορεί να χρειαστεί να τα στείλεις για διερεύνηση στο νοσοκομείο. Άμα των 3 μηνών με οξία πυλονεφρίτιδα ή λίμωξη του ανώτερου ουροποιητικού, ανάλογα με τη γενική κατάσταση του παιδιού, σκέψη για παραπομπή σε νοσοκομείο. Θεραπεία με αντιβιωτικά από το στόμα για 7 με 10 μέρες, προτινόμενα κεφαλοσπορίνες, αμοξυσιλίνη κλαβονικό ή ανάλογα με τις ευαισθησίες των μικροβίων της κοινότητας. Εάν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν υπάρχει καλή συμμόρφωση, το στέλνουμε στο νοσοκομείο να θεραπευτεί για 2-4 μέρες ενδοφλέβεια και συνολικά από το στόμα και για 10 μέρες. Οι αμινογλυκοσίδες προτιμώνται μία φορά τη μέρα. Η ασυμπτωματική βακτηριούρια δεν θεραπεύεται. Τα εργαστήρια πρέπει να ανακοινώνουν σε τακτικά διαστήματα την ευαισθησία των μικροβίων στους γιατρούς, στους κλινικούς γιατρούς. Και εμείς δεν το κάναμε και στον Πέδο δεν το κάναμε, το έκανε η περίφημη. Παλιά το έκανε. Μας έστελνε κάθε μήνα στον Πέδον τι ευαισθησίες είχαμε και ξέραμε τι μας γίνεται. Για να, μόλις έχει μπει ένα παιδί, να βάλουμε την κατάλληλη αγωγή. Τώρα, τι συστήνει η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία τώρα για θεραπεία της πρώτης εμπείρητης ουρολίμωξης σε βρέφη και παιδιά 2 μηνών έως 2 ετών.
Σύνολο θεραπείας 7 με 14 μέρες. Αρχική παρεντερική θεραπεία στο νοσοκομείο εάν το παιδί είναι επηρεασμένο, αφυδατωμένο, δεν δίνεται να λάβει υγρά από το στόμα και υπάρχει εμβολία για τη συμμόρφωση. Επικλινικής βελτίωσης συνήθως 24 με 48 ώρες. Η οδός χορήγησης μπορεί να αλλάξει από το στόμα τους μέχρι να συμπληρώσει κατά μέσο όρο 10 μέρες θεραπεία. Η παραμονή στο νοσοκομείο ενδείκνεται σε περιπτώσεις ψεμίας, κλινικών και εργαστηριακών ενδείξεων μικροβιεμίας. Αυτό βασίστηκε, έχουν γίνει αρκετές εργασίες που δείχνουν το αποτέλεσμα από την Περός με την ενοφλέβια αγωγή και το Σόρτ με το μακρύ σχήμα. Ο Χόμπερμαν, που είπαμε είναι ο γκουρού της ουρολίμωξης στην Αμερική, βασίστηκαν οι καινούργιες προτάσεις, θα παρουσιάσω μόνο αυτή την εργασία λόγω χρόνου, που είναι μία από τις καλύτερες, ο οποίος πήρε 312 βρέφη και μικρά παιδιά στους 24 μηνών με πρώτη εμπειρία τη ουρολίμωξη. Εκτίμησε αλλοιώσεις πυλονεφρίτιδας οξείας με DMSA, έδωσε και φωταξίμη για 3 μέρες και μετά και φυξίμη από το στόμα για άλλες 11 μέρες ή στην άλλη ομάδα έδωσε περός για 11 μέρες και έκανε κυστεογραφία και υπερηγόρευμα νεφρών και DMSA στους 6 μήνες. Καμία διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, δηλαδή το πρώτο DMSA και οι αλλοιώσεις και σε 6 μήνες οι αλλοιώσεις του DMSA, δεν υπάρχει διαφορά. Και καταλήγει ότι βρέφη και παιδιά με εικόνες ψημίας ή μικροβιεμίας πρέπει να λαμβάνουν 7 έως 14 μέρες, μέσω όρο 10 μέρες. Παιδιά με καλή κατάσταση μπορεί να λάβουν αρχική παρεντερική θεραπεία, ενδοφλέβια ή ενδοβαγές στο νοσοκομείο ή εξαρχής θεραπεία από το στόμα. Βρέφη και παιδιά με πυρετό και καλή κατάσταση με πρόβλημα συμμόρφωσης, τότε αυτά μπορεί να δοθεί αρχικά μέχρι να μάθουν να το πίνουν από το στόμα και μετά να πάνε στο σπίτι. Ενδοφλέβη ή ενδομική χορήγηση σε μία δόση το 24ωρο. Αν θέλουμε να δώσουμε μία δόση, θα δώσουμε κεφτριαξόνη συμπλήν αμυκυλίνη ή αμινογλυκοσίδη συμπλήν αμυκυλίνη από το στόμα για να πιάσουμε κόκκους και βακτηρίδια. Ενδοφλέβη χορήγηση σε μία ή περισσότερες δόσεις το 24ωρο θα μπορεί να χορηγηθεί αμινογλυκοσίδη, 3 γενιάς κεφαλοσπορίνες και το ογκομέντιν. Ναι. Για χορήγηση από το στόμα, θα ήθελα να αναφέρω ότι σιγά σιγά και το κοτρίμ το χάνουμε, η τριμεθοπρίμη στο μεθοξαζόλι, αρχίζει και γίνεται εξαιρετικά ανθεκτική στην κοινότητα, δηλαδή έχει ανέβει πάνω από 40%. Και αυτό κυρίως για την μακροχρόνια χορήγηση σαν προφύλαξη. Και ένας λόγος είναι η κακή συμμορφωτικότητα. Λένε ότι η συμμορφωτικότητα φτάνει σε ορισμένες από 40% μέχρι 80%, δηλαδή χάνουμε συμμορφωτικότητα από 20% μέχρι 60%. Οι περισσότεροι γονείς δεν το δίνουν κάθε βράδυ και οδηγείται σε πολύ μεγάλα ποσοστά ανθεκτικότητας. Οι κολοβακτήρια, το κολοβακτήριο και η αμοξυκλίνη έχουν βγει σχεδόν από τις ευαισθησίες, όχι τελείως, αλλά η διεθνής βιβλιογραφία την αμοξυκλίνη τη φέρνει στο 40%. Εκείνο το οποίο έχει λιγότερη δημιουργία ανθεκτικών στελεχών στο έντερο είναι το σεκλόρ, ενώ το ζενεντόλ κάνει μεγάλη, δημιουργεί μεγάλη καταστροφή της χλωρίδας. Και το εξηγούν με έναν τρόπο εκεί, το έχω βρει αλλά δεν του χρόνου τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα, στο χρόνο απειρεξία σε βρέφη που μας τρομάζει και υπάρχει αυτή η πάρα πολύ καλή δουλειά στο Pediatrics του 2000, όπου δείχνει ότι είναι μια πολύ ωραία μελέτη, πολύ συγκρίσιμα τα ασθενείς με τα controls, όπου δείχνει το 79% ότι απειρητούν στις 48 ώρες και το 72% θέλει, μπορεί και παραπάνω από 72 ώρες. Χωρίς να υπάρχει θέμα όσον αφορά την ευαισθησία ή το να πιάνει το μικρόβιο, δηλαδή να έχουμε υπόψη μας ότι αν έχουμε τεστ ευαισθησίας που πιάνει το μικρόβιο, δεν υπάρχει θέμα, πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 72 ώρες. Τώρα, ποιο είναι στην Ευρώπη, πάλι από την ίδια δουλειά, το πρώτο που δίνουν οι παιδίατροι στην Ευρώπη. Πρώτα δίνουν το Augmentin, το αμοξυκλίνη κλαβολονικό, μετά την κεφεξίμη, το οποίο είναι τρίτη γενιά κεφαλοσπορίνη και εμείς δεν είναι πολύ χρησιμοποιούμε, για καλά κάνουμε. Οι Ευρωπαίοι όμως έχουν αρχίσει και τη χρησιμοποιούν και θα μου πείτε και εμείς οι Ευρωπαίοι μας. Λοιπόν, και μετά πάμε στη δεύτερη γενιά κεφαλοσπορίνη και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Ποιες χώρες συμφωνούν ότι από το στόμα και ενδοφλέβια είναι το ίδιο, έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα.
εδώ βλέπουμε ότι όλες οι χώρες, είπαμε ότι η Αμερική και η Αγγλία πάνε μαζί στη θεραπεία, δηλαδή έχουν την ίδια άποψη για την αποτοστόμα τους, και βλέπουμε ότι οι μόνες οι οποίες τις αγκρεί δεν συμφωνούν είναι η Πολωνία και η Γερμανία και η Αυστρία. Οι άλλες χώρες, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελβετία συμφωνούν με τα guidelines των Αμερικάνων και των Εγγλέζων. Επομένως, αντιβιωτικά στην οξεία πυλονεφρίτιδα στα παιδιά. Πάμε στο Cochrane Library, στη την ανάλυση και των συστηματικών reviews, όλα μαζί, και πού καταλήγει. Πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων των εργασιών και των γνώσεων που έχουμε μέχρι τώρα. Η αντιβιωτική ανταγωγή από του στόματος και φιξίμη και φτυμπουτένια αμοξυσιλίνη κλαβονενικό, γιατί αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στις εργασίες, για 10 με 14 μέρες είναι το ίδιο αποτελεσματική με δοφλέβιο θεραπεία για 3 μέρες που ακολουθείται από του στόματος για 10 με 14 μέρες. Αρχική αντιβιωτική ενδοφλέβεια για 2-4 μέρες που ακολουθείται από του στόματος για σύνολο 10 με 21 μέρες είναι εξίσου αποτελεσματική με ενδοφλέβεια αντιβιωτική αγωγή για 7 με 10 μέρες και για συνολική διάρκεια θεραπείας 10 με 21 μέρες. Δηλαδή, όπως θεραπεύουμε εμείς τις local νεφρόνια με ενδοφλέβεια 3 εβδομάδες, άντατα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να δώσουμε μια εβδομάδα και μετά να δώσουμε από το στόμα. Εάν η θεραπεία με νουκλικοσίδες επιλογή, μία δόση την ημέρα είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Τα αποτελέσματα όμως ποιους περιορισμούς έχουν. Δεν επαφορούν νεογνά κάτω του ενός μηνός. Δεν περιλαμβάνουν βαρέους πάσχοντες. Τα βρέφη με γνωστή νεφροπάθεια εξαιρέθηκαν των μελετών. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για βρέφη με κοπ 3ου και 5ου βαθμού. Η αποτελεσματικότητα των σχημάτων βασίζεται μόνο στην υποχώρηση του πυρετού. Εννοούμε στην οξεία φάση, όχι στους 6 μήνες που λέω χώρο. Καμία από τις 27 μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στη μεταανάλυση δεν προτείνει συγκεκριμένη διάρκεια θεραπείας για την οξεία πυλονεφρίτιδα. Τα αποτελέσματα των μελετών παρέχουν ανεπαρκή στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των δύο σχημάτων που στηρίζονται στη δημιουργία ή όχι μόνο των αλλοιώσεων στο σταθερικό σπινθυρογράφημα DMSA. Δηλαδή, δεν έχουν γίνει όλες οι μελέτες αυτές με κριτήριο της βλάβης στο νεφρό, αλλά την απειρεξία κλπ. Κλπ. Τώρα, προτινόμενα αντιβιωτικά σχήματα από το στόμα, τα ξαναείπα αυτά. Και πάμε σε ένα τομέα ο οποίος αναφαίνεται αρχίζουν να γίνονται ερευνητικά πρωτόκολλα στεροειδή στις εμπίρρητες ουρολοιμόξεις. Ήδη υπάρχει μια δουλειά που έχει ξεκινήσει το 2011, έχει τελειώσει το 2017 στο Pittsburgh, στις ΗΠΑ, όπου συγκρίνει τα αποτελέσματα, θα μας πει για τη συνεισφορά των στεροειδών. Είναι γνωστό από ανέκδοτες μελέτες ότι δίνονται στεροειδή που ελαττώνουν τη φλεγμονή, μπορεί να λιτώσει τη δημιουργία ουλών. Αυτό έχει ξεκινήσει σαν δουλειά τώρα ερευνητική. Ακτινολογική διερεύνηση. Η κυστεογραφία, βασικά εκεί είναι το θέμα όλο στην κυστεογραφία. Τα NICE guidelines λένε κυστεογραφία κάτω των 6 μηνών εάν έχει θετικό υπερηχογράφημα και αν έχει άτυπη ουρολίμωξη. Είπαμε τα στοιχεία της άτυπης ουρολίμωξης. Εάν είναι έξω από των 6 μηνών, δεν χρειάζεται. Θα το σκεφτείς μόνο εάν έχεις ειδικές συνθήκες, δηλαδή αν και άνω των 6 μηνών έχεις άτυπη ουρολίμωξη ή αν έχεις ευρήματα στο υπέρηχο ή αν έχεις παράγοντες κινδύνου. Αυτό λέει consider. Η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία, μόνο εάν βρεις ανομαλίες στο υπερηχογράφημα ή αν έχεις επαναλαμβανόμενες εμπίρρητες ουρολίμωξεις. Οι Ιταλοί λένε ότι μόνο αν έχεις ανομαλίες στο υπέρηχο και αν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου ή επανελειμμένες ουρολοιμώξεις. Το υπέρηχο, το NICE, είπαμε ότι το υπερηχογράφημα, τα NICE guidelines το λένε σε άτυπες ουρολοιμώξεις ή σε παράγοντες υψηλού κινδύνου. Αυτό εννοούν εδώ. Κυρίως άτυπες και παράγοντες υψηλού κινδύνου. Η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία το υπέρηχο το λέει σε όλους. Η Ιταλία 2 με 36 μηνών σε άτυπες,
σε μωράκα όταν 6 μηνών και σε μωράκα όταν 6 μηνών. Η Ελβετία το λέει σε όλους. Η Γαλλία το λέει σε όλα τα παιδιά. Γενικά η τάση φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να το κάνουμε σε όλα. Δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα εδώ. Βλέπετε τι γίνεται με τις διάφορες χώρες, τι κάνουν, ποια είναι η τακτική την οποία ακολουθούν. Και εδώ το λέει, και εδώ πέρα πάλι από την ίδια δουλειά του Χατζηπαναγή, όπου τι κάνουν στις... πότε κάνουν... όχι, είναι την κριστιογραφία, ναι. Να τελειώσω με το υπέρηχο. Φαίνεται λοιπόν ότι στα περισσότερα παιδιά πρέπει να κάνουμε υπέρηχο, εκτός και έχουμε αξιόπιστα στοιχεία από το προγεννητικό υπέρηχο, έχει γίνει κάποιο μετά τη γέννηση και δεν δείχνει προβλήματα. Πάντως η τάση είναι να κάνουν σε όλα τα παιδιά ένα υπέρηχο γράφημα μετά ουρολίμωξη. Και στεογραφία τώρα. Στην κυστεογραφία δείξαμε τι κάνουν πώς τα κρίνουν οι διάφοροι παιδίατροι πρωτογενούς και δευτερογενούς περίθαλψης και τι γίνεται στην Ευρώπη. Ότι κυστεογραφία, όλες οι χώρες κάνουν κυστεογραφία όλοι σχεδόν όταν υπάρχουν ευρήματα στο υπερηχογράφημα. Δεύτερη επιλογή είναι όταν είναι κάτω των 2 ετών με εμπειρία του ουρολίμωξη. Βλέπουμε εδώ η Ελβετία όταν έχει εμπειρία του ουρολίμωξη κάτω των 2 ετών. Η Πολωνία κάτω των 2, λιγότερο η Κύπρος και λιγότερο η Αυστρία. Δηλαδή μόνο αν βρίσκουν ανομαλίες στο υπέρηχο. Τρίτη στη σειρά έρχονται οι κάτω των 12 μηνών με εμπείρητη ουρολίμωξη, υπάρχει μια κατηγορία και σε όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν να το κάνουν. Επομένως, σε πρώτη εμπείρητη ουρολίμωξη θα κάνουμε ένα υπερηχογράφημα οπωσδήποτε. Εάν δεν είναι φυσιολογικό, δηλαδή έχει υδρονέφρωση, απόφραξη, δυσπλασία, διπλασιασμό, ανομαλίες κύστης και έχουμε ή παράγοντες ή υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, από όλα αυτά που αναφέραμε σαν παράγοντες κινδύνου προηγουμένως, ή από το ιστορικό, εμπείρετα, φυσιολογική ακτινία, μη φυσιολογική ακτινία, όλα αυτά που είπαμε, ή έχουμε άτυπη ουρολίμωξη, τότε θα κάνουμε και κυστεογραφία. Εάν το υπερηχογράφημα είναι φυσιολογικό και δεν έχουμε ούτε παράγοντες κινδύνους, ούτε άτυπη ουρολίμωξη, ούτε προγεννητικό υπερηχογράφημα θετικό, γιατί δεν θυμάμαι αν έχω γράψει προγεννητικό, μη φυσιολογικό. Εάν υπάρχει προγεννητικό υπέρηχο και κάνει πρώτη ουρολίμωξη, θα κάνουμε κυστεογραφία. Εδώ το παρέλειψα. Εάν είναι φυσιολογικό, χωρίς παράγοντες κινδύνους ή άτυπη ουρολίμωξη, δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος. Εάν κάνει και δεύτερη, τότε θα προχωρήσουμε και θα δούμε και τι άλλο θα κάνουμε, DMSA ή MRU, ανάλογα με την περίπτωση. Προφύλαξη ουροποιητικού από ουρολίμωξης ή υποτροπές ουρολίμωξεων. Θα πω τα συνηθισμένα είναι τετριμένα, γενικά μέτρα, υγιεινή, αποφυγή αντισηπτικών, αφρόλουτρα, όχι για τα κορίτσια γιατί ρεθίζουν την περιγεννητική περιοχή, αποφυγή και η καταπολέμηση δυσκυλιότητας, γαλακτοκομικά με γαλακτομπάκυλους, ερωτηματικό, δίνουμε αλλά μπαίνει ένα ερωτηματικό, δεν έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο. Σωστή εκπαίδευση για έλεγχο των σφυκτήρων από την ηλικία εκπαίδευσης. Οι πισίνες και η θάλασσα δεν έχει αποδειχθεί ότι προδιαθέτουν σε ουρολιμώξεις. Περιτομή. Είχαμε μιλήσει ότι ελαττώνει σαφώς το κίνδυνο ουρολίμωξης στα βρέφη. Σε μεγαλύτερα παιδιά, θα πούμε τώρα, στα μεγαλύτερα αγόρια, θα είναι σε αυτά που υποτροπιάζουν και έχουν μεγάλο βαθμό κοπ ή άλλες συγγενείς ανομαλίες του ουροποιητικού, βαλβίδες, οπαισθίας, ουρίθρες κλπ. Βλέπουμε σε μια μεταανάλυση, η οποία δημοσιεύθηκε στο archive, το 5, ότι σαφώς η περιτομή ευνοεί τη μη δημιουργία ουρολιμώξεων. Όμως, τα συμπεράσματα αυτών που κάνουν τη μεταανάλυση είναι ότι για να, σε υγιή πληθυσμό, για να ξυλιτώσει από μία ουρολίμωξη, πρέπει να κάνεις 111 περιτομές. Και ότι εάν έχεις αγόρια με υποτροπές ουρολίμωξης και μεγάλο βαθμό παλινδρόμηση, ο κίνδυνος για υποτροπές είναι 10%,
και 10% και 30%. Αν έχεις υποτροπιάζωση ή μεγάλο βαθμό παλιδρόμηση, στις υποτροπιάζωση έχεις 10% και στις μεγάλο βαθμό 30%, και θα πρέπει να κάνεις για να αποφύγεις τις υποτροπιάζωση ορολιμόξης 11 περιτομές και για να έχεις, όταν έχεις υποτροπές και έχεις μεγάλο βαθμό παλιδρόμηση, να κάνεις 4 περιτομές. Καλά, οι επιπλοκές είναι πολύ λίγες. Επειδή λέει περίπου ότι το benefit και η επικινδυνότητα είναι κάπου μεταξύ, χρειάζονται και θα πρέπει μόνο τα αγόρια τα οποία είναι σε μεγάλο κίνδυνο για ουρολιμώξεις, δηλαδή αυτά τα οποία δεν θέλεις, έχουν μεγάλο βαθμό παλιδρόμηση, δεν θέλεις να κάνεις ακόμα ενδοσκοπική διόρθωση ή να κάνεις χειρουργείο για μεγάλη παλιδρόμηση, ή αν έχει βαλβίδες όπου έχεις λειτουργικό σύστημα και πρέπει να κάνεις περιτομή, γιατί ούτως ή αλλιώς επιμολύνεται, παρότι έχεις ανοίξει την πόστη με κορτιζονούχο κρέμα. Ενδείκτες χημειοπροφύλαξης του ουροποιητικού είναι και η στερεωτική παλιδρόμηση, επαναλαμβανόμενες ουρολιμώξεις, αναμονή εκτέλεσης και στεογραφίας, ανατομικές ανομαλίες του ουροποιητικού που προϋθέτουν σε ουρολίμωξη, προγεννητική υδρονέφρωση μέχρι να διερευνηθεί και υδρονέφρωση με προστεπίστε διάμετρο πάνω από 15 χιλιοστά. Τι γίνεται όμως? Τι δείχνουν οι παρούσες μελέτες για τη χημειοπροφύλαξη? Πού βρισκόμαστε? Γιατί εδώ είναι ένα άλλο κομμάτι που πραγματικά προβληματίζεται κανείς. Άλλοι λένε να μην δίνουμε καθόλου, άλλοι να δίνουμε μόνο σε μικρή. Εδώ έχω βάλει μερικές αντιπροσωπευτικές μελέτες. Μία προοπτική πρόκειται να ανακοινωθεί στο μέλλον. Τη μεγαλύτερη προοπτική μελέτη που έχει γίνει μέχρι τώρα, τη Rivar Study, που δίνει τα καλύτερα στοιχεία μέχρι τώρα και ξεπερνάει πολλές αδυναμίες των παλιών μελετητών, τη Σουηδική που είχε μέσα και παιδιά, είχε 3 σκέλη, και τελικά μια μεγάλη μεταανάλυση που δημιουργήθηκε στο Journal of Urology το 2015. Η Σουηδική μελέτη είχε 3 κομμάτια. Το ένα ήταν σκέτη προφύλαξη λόγω παλινδρόμησης. Το δεύτερο ήταν ενδοσκοπική, παιδιά που είχαν διορθωθεί ενδοσκοπικά, και η άλλη ομάδα ήταν παλινδρόμηση με παρακολούθηση. Τα παρακολούθησαν για 2 χρόνια. Και βλέπουμε ότι οι υποτροπές ουρολιμώξεων και κατά ομάδα καταφύλου και ομάδα παιδιών, ότι η προφύλαξη είχε τις λιγότερες υποτροπές, η ενδοσκοπική διόρθωση είχε παραπάνω, λίγο, ενώ αυτά που είδαν σε παρακολούθηση, ιδίως στα κορίτσια, είχαν πάρα πολλές υποτροπές. Άρα κλείνει προς την προφύλαξη, γιατί και οι νεφρικές βλάβες κατά φύλο και ομάδα ήταν ελάχιστες στην προφύλαξη σε αυτή τη μελέτη, σημαντικές στην ενδοσκοπική, δηλαδή έκαναν αρκετές βλάβες στο νεφρό και ακόμα μεγαλύτερες στην παρακολούθηση. Η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία στις guidelines του 2011 έχει πάρει όλες τις μελέτες που είχαν γίνει όσον αφορά την χρησιμότητα της προφύλαξης. Σε βρέφη εξατοπίρε την ομάδα αυτήν μέχρι 2 ετών και τα έβαλε σε μια ομάδα. Και βλέπουμε ότι η προφύλαξη από νό προφύλαξη σε παιδιά με μεγάλο βαθμό, ανάλογα με το βαθμό της παλινδρόμησης, πρώτο, δευτέρο, τρίτο, τετάρτου, δεν είχε καμία διαφορά. Με πολύ καλά στοιχειομαθέτα, δηλαδή ήταν το ίδιο και τα δύο κάναν το ίδιο. Και πάμε στη μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει με 700 τόσα παιδιά, 300 και 300, 600, 600 τόσα παιδιά, όπου είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά με μέσο όρο ηλικίας εκεί γύρω στους 12 μήνες, είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά, ό,τι είχε το μία ομάδα είχε και η άλλη, απλώς η ομάδα περιλάμβανε πολλά κορίτσια. Τα περισσότερα είχαν βαθμό δευτέρου και τρίτου, ενώ ο βαθμός των ουλών στο παρένχυμα ήταν ισότιμος, ήταν μικρό το ποσοστό. Και είχαν παρενέ. Μπορεί να σκάλε για να δω λίγο, γιατί είναι πολλά. Clinical outcome. Λοιπόν, στο outcome τώρα. Το outcome δείχνει ότι οι δύο
οι δύο ομάδες, το πλασίμπο, είχε ότι είχαν παρόμοιο αριθμό βλαβών στο παρένχυμα. Οι δύο δηλαδή ομάδες είχαν τον ίδιο αριθμό. Δηλαδή είχαν η ομάδα που πήρε τη χημειοπροφυλήξη τερμιοθροπρόη μεσοβρομεθοξαζόλη, είχε λιγότερες ουρολοιμώξεις σαφώς, πολύ λιγότερο ουρολοιμώξεις, θα σου το δείξω και παρακάτω, αλλά οι βλάβες στο παρένχυμα, δηλαδή δεν απέφυγαν τις ουλές, οι ουλές ήταν οι ίδιες. Και εδώ, να, το δείχνει renal scarring, το P δεν είναι significant, όπως ποιο είναι significant μόνο, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση των μικροβίων, δηλαδή η μεγάλη αντίσταση στην τερμιοθροπρίμη. Σε αυτή τη μεγάλη μελέτη, το σκέλος της προφύλαξης με τη μη προφύλαξη, η μεν προφύλαξη είχε πολύ λιγότερες ουρολοιμώξεις, αλλά στο τελικό αποτέλεσμα πάνω στη δημιουργία ουλών ήταν το ίδιο. Κάνει σχόλιο ο Χόμπερμαν, γίνονται σχόλια πάνω σε αυτό. 111 παιδιά είχαν 171 υποτροπές ουρολοιμώξεων. Από τις 111 υποτροπές, οι 80 έγιναν εμπείρετες. Ερωτώθηκε η πιθανότητα ουρολοίμωξης στο μισό, όπως βλέπουμε, ήταν σημαντική η ελάττωση, και εδώ το βλέπουμε ότι οι υποτροπές ήταν σαφώς λιγότερες, αλλά εκτιμώντας με στατιστικά μέσα, χρειαζόμαστε 16 με 22 χρόνια αντιβιωτικής αγωγής για να προλάβουμε μία εμπείρετη ουρολοίμωξη, αναλύεται. Άρα, εδώ μπαίνει το θέμα, αξίζει, εδώ μπήκε το θέμα, αν αξίζει να μπει κανείς να δώσει προφύλαξη ακόμα και μέχρι τετάρτου βαθμού. Και γι' αυτό δημιουργείται μία τάση, όπως δείχνουμε εδώ, το 17 σε ένα review μεγάλο, παίρνοντας όλες τις μελέτες, καταλήγουν ότι και το NICE Guidelines σε πρώτη ουρολοίμωξη με παλινδρόμηση μεγάλου βαθμού λέει όχι χημειοπροφύλαξη, Investigative Management, First Nephrology Society Guidelines. Και όλοι τοποθετούνται ότι μάλλον η προφύλαξη δεν προφυλάσσει, αλλά θα πρέπει να παίρνουμε άλλα μέτρα για να προφυλάξουμε το ουροπητικό. Είναι δηλαδή να είμαστε alert σε κάθε περίπτωση σε καινούργια. Μιλάμε για την πρώτη ουρολοίμωξη, δεν μιλάμε για τις υποτροπιάζουσες, μιλάμε για πρώτη. Το DMSA θα γίνει σε περιπτώσεις που έχουμε άτυπες ουρολοιμώξεις, ευρήματα από το υπέρηχο, όταν έχουμε ανατομικές ανομαλίες, όταν έχουμε προγεννητικά ευρήματα, η ομάδα υψηλού κινδύνου ή άτυπες ουρολοιμώξεις. Όμως, θα προχωρήσω σε ακόμα μία μελέτη, τη μετανάλυση που σας έδειξα μετά, η οποία πήρε όλες τις μελέτες που είχαν γίνει και συγκρίνανε διαδεταμένο με μη διαδεταμένο reflux και βρήκανε ότι η χημειοπροφύλαξη προστατεύει και στο μη διαδεταμένο και διαδεταμένο reflux. Αυτό στο Journal of Urology το 2015. Και τι κάνουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Δημοσιεύτηκε στο Archives το 2015. Όλοι οι περισσότεροι δίνουν αντιβίωση από τρίτου βαθμού και πάνω. Δίνουν χημειοπροφύλαξη από τρίτου βαθμού και πάνω. Μετά έχουμε την ομάδα, την κόκκινη γραμμή, την κόκκινη. Όλα τα παιδιά, η κόκκινη αφορούσε με την κόκκινη γραμμή, είναι όλα τα παιδιά τα οποία έχουν κάθε βαθμό reflux. Υπάρχει μια ομάδα που δίνει σε όλα, συνεχίζει να δίνει. Μετά είναι η ομάδα η οποία δίνει μόνο 4 και 5, 4 και 5 βαθμό, και υπάρχει και μια ομάδα που δεν δίνει σε κανέναν. Επομένως, εμείς τι κάνουμε όσον αφορά την χημειοπροφύλαξη? Εγώ νομίζω ότι ο μέσος δρόμος συστήνεται αυτή τη στιγμή. Εάν έχουμε πρώτη ουρολοίμωξη χωρίς κάποιον παράγοντα υψηλού κινδύνου, αν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, πάμε από τρίτου βαθμού και πάνω.
στην δίαιτα, στο διαιτεταμένο ριφλάξ, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γιατί αυτή τη στιγμή το τοπίο δεν ξεκαθαρίζει. Όλοι μιλάνε για καινούργιες prospective studies, οι οποίες θα βάλουν, λέει, εξ αρχής πρώτη ουρολίμωξη χωρίς βλάβη στο παρέγχημα, να έχουμε κριτήρια πρώτου DMSA, μετέπειτα DMSA. Έτσι διαμορφώνονται. Εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα να βάζουμε προφύλαξη από τρίτο βαθμό και πάνω στην πρώτη. Στις υποτροπιάζουσες πάμε σε άλλη κατηγορία. Και περιμένω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις. Σχόλια. Για να ακούσουμε. Είναι κάτι που θέλει διευκρίνηση για παράδειγμα. Ναι. Μπορεί να έχει άστρα μπιοσφαίρια ένα παιδί χωρίς να έχει ουρολίμωξη. Εξαρτάται, εννοείται χωρίς να έχει πυρετό, χωρίς να έχει τίποτε. Μα έτσι ξαφνικά να έχει μπιοσφαίρια. Ναι. Και μάλιστα παλιότερα δεν τους κάνανε τίποτε και θα διαφόρτουσαν αυτά από μόνα τους. Κοιτάξτε, μπιοσφαίρια βλέπουμε στα εμπύρετα. Μπορεί να δει κανείς εμπύρετα, αλλά όχι πάρα πολλά. Να δει 5, 10, 15. Αυτό. Α, βλέπεις τα εμπύρετα, ναι. Μπορεί. Αν έχει και ερυθρά μαζί, μπορεί να δεις κυστίτιδες από δενοϊό. Μπορεί κανείς να δεις εξανασώματα. Δηλαδή να έχεις μία πέτρα, το έχουμε δει αυτό, πέτρες φυνωμένες στην πύελο, οι οποίες ξύνουνε, δεν πολύ βγάζουν, είναι χρόνιες, δημιουργούν μία φλεγμονή και βγάζει η ποιοσφαίρια, δεν βγάζει ερυθρά, επειδή μερικές από τις ίστες είναι λίες η επιφάνεια. Δεν είναι όλες εγκαθωτές. Εγκαθωτές είναι αυτές που είναι φωσφορικού, φωσφόσφορο και βασβέστιο και οξαλικό μαζί και τα τρία, τότε είναι εγκαθωτές και βγάζουν ερυθρά. Αλλά είναι και αυτές οι λίες, ιδίως εκκυστήνης, οι οποίες δημιουργούν φλεγμονή χωρίς να βγάζουν, χωρίς να ξύνουν. Έτσι. Να συνεχίσω εδώ την ερώτηση του Βασίλη. Ωραία, βλέπεις ποιοσφαίρια. Μένεις μόνο σε αυτά ή πρέπει να αξιολογήσεις και άλλα πράγματα όπως υπόθηκε ήδη στη Γενική Ούρο, που αυτά σημαίνει εστεράση, σημαίνει μητρό. Πάντα εκτιμάμε. Μία Γενική Ούρο δεν κοιτάμε ποτέ το ένα στοιχείο. Κοιτάμε το ειδικό βάρος. Δηλαδή, αν μας έρθει ένα μωρό και έχει 1.002 ειδικό βάρος και έχει 15 ποιοσφαίρια, όταν θα είναι 1.020 πόσο θα έχει, 100. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει κανείς να εκτιμάει. Και το ειδικό βάρος και την αντιστεράση και, και μετά σταυρούς αιμοσφαιρίνες. Μπορεί να έχουν σταματήσει να σπάσει τα ερυθρά. Και έχει δύο σταυρούς αιμοσφαιρίνες και ένα με δύο ερυθρά. Επομένως, αυτό δεν είχε ένα με δύο, δεν είχε δύο ερυθρά, είχε 15 ερυθρά ή 20 ερυθρά. Συνεκτιμάμε. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Ναι. Για βρέφη πάνω από 3 μηνών, είναι μια επιλογή. Για την απόφαση να το κρατήσω στο σπίτι με περώσει θεραπεία. Θα παίξει ρόλο να κάνω και κάποιους δείκτες λίμωξης για να με κατευθύνω. Ενώ έχω καλό παιδί, πάντα να έχω καλό παιδί. Με πυρετό, πόσο πυρετό. Γιατί... Πάνω από 38. Λέμε, η κυστίτιδα είναι πυρετός κάτω από 38. Πάνω από 38, κοιτά, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, 38 με 38,5. Άλλοι το 38,5 το βάζουν στην πυλονεφρίτιδα, πάνω από 38, άλλοι το βάζουν και στην κυστίτιδα. Αν έχει κανείς πάνω από 38, το καλύτερο είναι, και έχουν περάσει και 10 ώρες, γιατί για να ανέβει η ΣΕΡΠΕ θέλει ένα δεκάωρο. Αν το κάνουμε 10 ώρες μετά και μας δείξει μια ΣΕΡΠΕ η οποία είναι 50, και δεν έχουμε στοιχεία λίμωξης, δηλαδή έχουμε πυρετό άγνου της αιτιολογίας, δεν έχουμε ένα κατακόκκινο λαιμό ή μια υιογενή ιστορία που μπορεί να μας πάει 50, το Epstein Barr σου πάει και 180 της ΕΡΠΕ. Λοιπόν, και δεν σε βοηθάει, και αυτό λένε οι προκαλυστές ότι είναι πιο καλή από την ΕΡΠΕ. Δηλαδή, αν μπορεί κανείς να κάνει μια γενική έμβαση και μια προκαλυστονίνη, είναι πολύ καλό. Εγώ εννοούσα στην απόφαση μου να το στείλω στο νοσοκομείο ή όχι. Με το κριτήριο, της ηλικίας. Της ηλικίας άνω των 3 μηνών. Όλοι. Σε καλή κατάσταση, όχι. Όλοι τα κρατάνε στο σπίτι. Όλοι τα κρατάνε. Ένλεπτο. Μιλάμε για παιδί 3 μηνών. Ναι, 3 μηνών. Δεν εννοώ τα μικρότερα θα τα στείλω. Ναι. Αν των 3 μηνών τα κρατάνε και οι Άγγλοι και οι όλοι τα κρατάνε. Πρέπει να έχει διασφαλίσει κανείς όμως
και πολλούς άλλους παράγοντες. Και πράγματι, να κρατήσεις ένα, 4 μηνών που κάνει εμπείρετη ουρολίμωξη και είσαι εκτεθειμένος, εάν θα, γιατί θα μείνει να του δώσει ένα σιρόπι. Αν αυτό το σιρόπι θα το πιει, δεν θα το πιει. Το είπαμε, θα αν την έχει. Μητέρα, είπαμε, αν δεν την έχει. Δεν το μισό βγαζε, αλλά εγώ μετά του ξαναέδινα λίγο. Είπαμε για συμμορφωτικότητα να αναφέραμε ότι αν δεν έχει καλή συμμορφωτικότητα πάει στο νοσοκομείο μέχρι να έχει. Αλλιώς γενικώς η τάση στην Ευρώπη είναι τα παιδιά τα οποία δεν έχουν κλινική εικόνα επηρεασμένη. Αν έχει 40 πυρετό δεν το κρατεί σπίτι. Αν έχει 38 και 38,5 μέχρι 38,5 εντάξει το 39 και πάνω αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα. Άμα είναι πάνω από 39 εκεί δεν ξέρεις. Αυτό ακριβώς το ξέρω. Αν ήταν μόνο πυρετός, τι είναι και τα, ας πούμε, τα λευκά, η CRP, τα ο πυρετός θα κρίνει, αν είναι κάτω από 38,5, μπορεί να το, να και έχεις μια γενική θετική, να το ξεκινήσεις και να το. Αλλά αν έχεις πάει στο 39 και θέλεις και εξετάσεις αίματος να διασφαλιστείς. Δεν διασφαλίζεις αλλιώς. Εγώ πάντως που είμαι πιο συντηρητικός άνθρωπος, και ξέρω ότι τις μητέρες τις πιάνει και ένας πανικός με τον πυρετό με την έννοια ότι θα αρχίσουν πάρε ντεπόρ, πάρε αλκοφρέν, πάρε από τούτο, πάρε από εκείνο. Και το στοιχείο του πυρετού σε έναν βαθμό θα έχει επηρεαστεί. Δεν μπορούν να κρίνουν την όλη γενική εμφάνιση του παιδιού. Εγώ θα ήμουν πιο συντηρητικός ότι καλύτερα αυτό το παιδί να το χειριστεί ο γιατρός στο νοσοκομείο παρά ο οικογενειακός, ο παιδίατρος, δεν συζητώ για τον παιδίατρο του ασφαλιστικού φορέα που δεν μπορούν να έχουν και πρόσβαση, ας πούμε έτσι εκεί πέρα, αλλά ακόμη και ο παιδίατρος που το παρακολουθεί. Την άλλη μέρα είναι αμφίβολο αν θα το ξαναπάνει, να το ξαναδεί, να εκτιμήσει διάφορα πράγματα. Εγώ θα ήμουν πιο... Εννοείται ότι όταν έχεις έναν παιδίατρο σε παρακολουθεί και σε συνεχή επικοινωνία. Εμείς δεν μπορούμε και στον... Εγώ που έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια το δημόσιο και όπως και εσείς, πόσα παιδιά δεν ερχόντουσαν στον παιδόν για έλεγχο και τελικά ήταν, είχαν αντιμετωπιστεί στο σπίτι και μου έχει κάνει εντύπωση. Εγώ παιδιά που δεν τα κράταγα και οι παιδίατροι τα κρατάνε έξω. Πολλές φορές έβλεπα παιδιά με το augmenting, το augmenting το οποίο είναι ευρέως φάσματος και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολλά παιδιά ερχόντουσαν, αλλά δεν μπορούμε εμείς να αγνοήσουμε τα guidelines. Άρα αν εμείς έχουμε. Νιώθουμε ότι δεν είμαστε ασφαλείς ο καθένας προσωπικά ή ότι είναι καλύτερα για τη μάνα ή ότι η μάνα έχει πανικό. Αλλά είναι γεγονός ότι μπορείς να δώσεις από το στόμα και σε μεγάλο ποσοστό δεν θεραπεύονται όλα στα νοσοκομεία. Ναι, επίσης ας πούμε θυμάστε ότι θεωρείται ότι αν για παράδειγμα ένα παιδί το έχεις βάλει στο νοσοκομείο, έχεις δώσει ενδοφλέβη αγωγή, επανέλθουν οι δείκτες λίμωξης στο φυσιολογικό και μπορείς να γυρίσεις εσύ και να δώσεις περός αγωγή. Και να πάει σπίτι του. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν θέλω να πω μήπως αυτή η περίπτωση του να είσαι καλύτερα λίγο επιθετικός στην αρχή, έστω και να βάλεις ένα παιδί παραπάνω, μέχρι ότου να ελέγξεις όλα αυτά. Αυτό νομίζω. Αυτό δεν μπορούμε να το βάλουμε εμείς σε κατευθυντήρια οδηγία. Διότι δεν κάνουμε εμείς κατευθυντήριες οδηγίες. Τις κάνουν μεγάλα κέντρα. Σκεφτείτε τώρα, 700 μωρά. Είχε ο άλλος, 700 μωρά. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τις δουλειές που κάνουν αυτοί. Για να πούμε για τα ελληνικά δεδομένα. Εμείς παίρνουμε την εμπειρία των άλλων. Ναι. Και η Αγγλίδα μάνα και η Αμερικάνα μάνα έχουν τελείως διαφορετική κουλτούρα και αντιμετώπιση. Είναι ψύχρεμα. Σαν να τους πει ο γιατρός θα περιμένουμε μέχρι και 2 μέρες να πέσει ο πυρετός. Περιμένει και δεν ανησυχεί. Γιατί εμείς μπορεί να έχει πάρει μάνα 500 τηλέφωνα. Συνεκτιμάει κανείς. Αν έχει μια οικογένεια αγχώδη. Αν έχει μια μάνα που δεν αντέχει. Αν όλα αυτά και ο ίδιος αν νιώθει ότι δεν μπορεί να αντέξει. Θα το βάλει μέσα. Δεν είπα εγώ όχι. Αλλά οι κατευθυντήριες οδηγίες πάνω στις οποίες βασιζόμαστε είναι κατευθυντήριες οδηγίες. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά πάντα αυτό πρέπει να το βλέπει κανείς στο περιβάλλον και με το τι έχει να κάνει. Για παράδειγμα, η Αμερικανή πηγαίνει ένα μικρό, θα το πούμε, υπάρχει και ένα μάθημα ας πούμε, για τους πυρετούς και τέτοια ανάλογα με την ηλικία και είναι 6 μηνών, να έχει 40 πυρετό. Δεν έχει αιστεία λίμωξης, τι κάνουνε,
του παίρνουν καλλιέργεια από εδώ, από εκεί, από εκεί, από εκεί, του κάνουν μια κεφτριαξόνη, λέει σπίτι σου. Και θα δούμε και από την καλλιέργεια. Εδώ πάλι θέλω να πω, άντε τώρα σε ένα, πρώτα απ' όλα μεν η κεφτριαξόνη, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί και ελεύθερα έξω και είναι σε χρήση. Είναι. Είναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι το ίδιο σαν αυτόν που κάνει εξωτερικό ιατρείο στο Αμερικανικό νοσοκομείο, στο Αγγλικό νοσοκομείο και ακολουθεί strict και έχει γονείς οι οποίοι είναι ξύπνοι, είναι αυτό. Βλέπουμε και το υλικό των γονιών που έχουμε. Είναι πολλές παράμετροι, ας πούμε, που θα σε κάνουν να χειριστείς διαφορετικά ένα παιδί από το άλλο, ώστε να διασφαλίσεις το παιδί πρωτοβόλου και τον εαυτό σου. Κάνοντας με αμυντική ιατρική. Δεν διατείνομαι δηλαδή με αυτό ότι εγώ θα αλλάξω τις κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά το ότι πρέπει να έχω το μυαλό μου. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα πας from case to case και δεν μπορείς να τα πας όλα οριζόντια. Να πω τι γίνεται. Χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, εγώ νομίζω χρησιμοποιούμε πάρα πολύ αντιβίωση. Σε λίγο ήδη αρχίσαμε να γίνονται πολυενθεκτικά τα στελέχη και γίνονται παγκοσμίω. Σε λίγο δεν θα έχουμε αντιβιωτικά. Πρέπει να χρησιμοποιούμε πιο όλο και βλέπουμε πιο μεγάλες ανθεκτικότητες. Εγώ αρχίζω και φοβάμαι τις ανθεκτικότητες. Λέω τι θα γίνει, δηλαδή θα πεθαίνει κόσμος σε λίγο. Πρέπει να ελαττώσουμε τη με υπερκατανάλωση αντιβιωτικών. Πρέπει να ελαττώσουμε τη μακρόχρονη αντιβίωση. Ξέρετε, και αυτό δεν είναι καλό τώρα αυτό το πράγμα που κάνω διαλογική συζήτηση. Ναι. Αλλά θέλω να πω, θα είναι καλύτερο να τονίσουμε και ο γιατρός να αντιληφθεί ότι την καλλιέργεια θα την πει θετική. Μην αρχίσει και λέει θετικά διάφορα πράγματα που τα ξέρουμε ότι γίνεται. Έτσι. Πώς θα την πει θετική χωρίς να έχει θετική καλλιέργεια. Από τις καλλιέργειες τις οποίες παίρνουν και με τον τρόπο που παρθήκαν όλα αυτά είναι ελέγξιμα. Εάν η απάντηση είναι πώς πήρε την καλλιέργεια, «Α, την πήρα μόνη μου», λέει η μάνα. «Πού πήγε στο δείγμα των ούρων», μένουμε στο Παγκράτη, το πήγα στο μικροβιολόγο μου, ξέρω εγώ τι πέρα. Εγώ που βλέπω πολύ κόσμο δεν είναι έτσι, κάνουν επαναλήψεις, ξανά επαναλήψεις. Πιο πολύ δίνουν αντιβίωση σε συμπτωματικές βακτηριουρίες. Εγώ αυτό που βλέπω είναι υπερκατανάλωση αντιβιωτικών σε συμπτωματικές. Έχουν φτάσει σε ανθεκτικές ψευδομονάδες, δηλαδή να πιάνει μόνο το σιπρόξιν, να πιάνει τίποτα άλλο από το στόμα, μόνο το σιπρόξιν. Από την υπερκατανάλωση δώσει και ξαναδώσει και ξαναδώσει. Και λέμε συμπτωματική βακτηρία, όχι αντιβίωση. Είναι σίγουρα. Δηλαδή στα κριτήρια, παρά στην ότι η ψευδής καλλιέργεια θα είναι, νομίζω το ποσοστό είναι παντού το ίδιο. Γιατί πάρα πολλές μάνας παίρνουν μόνος τους. Και η μεγάλη διάρκεια θεραπείας ή η ευρέως φάσματος θεραπείας. Για να χρησιμοποιούμε τα πιο απλά αντιβιωτικά, τα πιο απλά. Και μια διευθύνση, μετά την ορολίμωξη, τι πρώτο έτσι, πρέπει να συστήσουμε, παλιά συστήναμε ότι θα γίνεται μια καλλιέργεια αναμήνα, ενώ χωρίς πυρετό, πάντα έχει κρίνει. Οι καλλιέργειες αναμήνα, να πω κάτι, δεν έχουν νόημα, γιατί μπορεί να κάνει σήμερα την καλλιέργεια και μεθαύριο να έχεις ορολίμωξη. Καλύτερα να ευαισθητοποιείς την οικογένεια ότι επί επιπρόπτων συμπτωμάτων, ανορεξία, γκρίνια, κακοδιαθεσία, μιζέρια, διάρειες, μετούς, δέκατα, να μυρίζουν τα ούρα σαν ψαρίλα, μπόχα, ψαρίλα. Συνήθως το κολοβακτήριο με πυροσφαίρα μυρίζει ψαρίλα. Όλα αυτά να έχει το νου της και να πάει να κάνει, παρά να λέμε μία φορά το μία και να λέει «Α, εγώ έκανα το μία και μια χαρά». Άρα έχει ιός το παιδί μου, είμαι όπως ήρθε ένα, πότε είχαμε ένα παιδί μέσα, 4 μέρες 40, δεν πήγε στο, δεν έκανε εξέταση, στις 4 μέρες 40. Έκανε και 2 μέρες να πυρετήσει και μείναμε κατάπληκτοι, είναι 18% νεφρός. Πότε πρόλαβε και είναι 18% ενώ είχε φυσιολογικά νεφρά. Δηλαδή δεν είναι καλό να επαφείται η μάνα ότι εγώ έκανα γενική καλλιέργεια. Θα κάνω όταν έχω ύποπτα συμπτώματα. Γιατί πολλές φορές λένε οι μανάδες, ναι μου βρώμαγε πάνω μια εβδομάδα, βρώμαγε και δεν ήξερε τι μυρίζει. Τι είχε. Είχε αρχίσει να βάζει πυροσφαίρια. Καλύτερα να πάει να κάνει τότε, πριν ανέβει πάνω το μικρόβιο, όσο μένει στην κίστη. Άλλο το δύο. Άλλο, τίποτα. Έχω. Έχω. Έχω.
σχολιάσετε όλα αυτά για την απεικόνηση. Παλιότερα ήταν έτσι σαν ένα αυτό ότι τελείωσε η θεραπεία του ουρολίμωξης, να έρθεις να κάνεις κιστεογραφία εφόσον εμπίπτεις το να κάνει κιστεογραφία το παιδί μετά από ένα μήνα. Ναι. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα θα σου δείξω εδώ, έχω το, μια στιγμή να βρω το, δεν το έβαλα, να το. Λοιπόν, δουλειά που έχει γίνει δημοσιευμένη στο archive το 97, 272 μικροί ασθενείς, χρόνος εκτέλεσης κιστεογραφίας. Μόνο η πρώτη εβδομάδα βγάζει αποτελέσματα τα οποία δεν συνάδουν με τα υπόλοιπα. Όλες οι υπόλοιπες από 7 μηνών και μετά, όλα τα αποτελέσματα είναι περίπου τα ίδια. Άρα υπάρχει άλλη μια εργασία, αυτή είναι από την Αυστραλία, η άλλη είναι από τη Νέα Ζηλανδία νομίζω. Ή από την κάπου από ένα. Λοιπόν, και οι δύο, και γι' αυτό μετά τις 7 μέρες, η βλάβη την οποία έχει κάνει ενδοτοξίνη στο λίο μυϊκό χιτώνα του ρητήρα, που χαλαρώνει και γίνεται τεμπέλικος και μπορεί να δείξει ότι η πολυδρομή, έχει αποκατασταθεί. Άρα μετά τις 7 μέρες θεραπείας πυλωνεφρίτιδας, μπορούμε να κάνουμε κιστεογραφία. Να το, αυτή είναι η δουλειά. Ναι. Οι 4 βαθμοί που δεν διαφέρουν στατιστικά, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των βαθμών μέσα στον χρόνο, δηλαδή μέχρι 49 μέρες μετά. Παλιότερα επίσης λέγαμε, αφού έχει ένα φυσιολογικό υπερηχογράφημα, είναι κορίτσι, άρα δεν έχει και βαλβίδες, να του κάνουμε από τον αρχικό έλεγχο ραδιοσκοπική κιστεογραφία. Να πω, τι λέμε. Να πω κάτι. Πρώτον, δεν έχει την ακρίβεια της σταδιοποίησης της παλιδρόμησης. Είπαμε ότι εμείς τώρα, με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν, θα ακολουθήσουμε τη μεσαία γραμμή. Δηλαδή, το διδεδομένο ριφλάξ. Δηλαδή, θα δώσουμε προφυλάξη, ιδίως στα κορίτσια που υποτροπιάζουν κατά 40-50%. Η κιστεογραφία, η ραδιοσκοπική, έχει ήπιο, μέτριο και μεγάλο. Και να πω και πολλές φορές, τον μπερδεύουν κιόλας και το μέτριο το λένε μικρό και άλλα ντάλλα. Εγώ που τη ζω συνέχεια τις κιστογραφίες. Εξάρτητα από το εργαστήριο. Γεμίζονται καμιά φορά πολύ την κίστη, διάφορα. Άρα δεν έχω σταδιοποίηση της παλινδρόμησης. Δεν έχω πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τετάρτο, πέμπτο. Γιατί και η τρίτη και η τετάρτη μπορεί να μην δείξουν στο υπέρηχο. Υπάρχει περίπτωση να μην δείξουν. Παρότι δείχνουν, μπορεί να και να μην δείξουν. Εγώ το έχουμε δει αυτό. Το ένα είναι η σταδιοποίηση. Το δεύτερο, ναι, με τα κορίτσια, καλά τα αγόρια, θα κάνει πάντα. Γιατί έχει βαλβίδες. Στα κορίτσια όμως μπορεί να δεις ένα παρολυτηρικό εκόλπωμα, το οποίο δεν θα στο δείξει. Γενικά δεν είμαι κατά του να γίνει πρώτη, εκτός από τη σταδιοποίηση. Αλλά μπορεί να υπάρχει μια άλλη ανατομική ανομαλία, η οποία να ξεφύγει. Σπανίως λένε ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Δεν είμαι αντίθετη σε αυτό, αλλά για τη σταδιοποίηση κάπου είμαι. Δηλαδή την αραδιοσκοπική, για να δω που τα έχω αυτά. Κάπου έχω την αραδιοσκοπική, εν σύγκριση με την άλλη. Δεν θυμάμαι που την έχω, για να σας δείξω. Πού προτείνεται η... Δεν την έχω εδώ. Πότε προτείνεται, δεν την έχω, η ραδιοσκοπική κιστεογραφία. Τη ραδιοσκοπική την προτείνουμε πιο πολύ όταν έχουμε στην οικογένεια, επειδή η πιθανότητα, επειδή έχουμε δει τώρα τα γονίδια των συγγενών ανομαλιών του ροπητικού, ήδη ξέρουμε 5 γονίδια. Δηλαδή, με αυτά τα γονίδια μπορεί μία γενιά να έχει έκτοπο νεφρό, η δεύτερη γωνιά να έχει πεταλοειδή νεφρό, η τρίτη να έχει μονήρι νεφρό, η τέταρτη να έχει παλινδρόμηση, η πέμπτη να έχει πάλι παλινδρόμηση. Και επειδή πήγαν και κάνανε κιστεογραφίες, τα αδέλφια των παιδιών πήγαν παλινδρόμηση. Λέει, παρακαλούμε, θέλετε να κάνουμε και στα άλλα παιδιά σας να δούμε αν έχουν. Και είπαν κάποιες οικογένειες, θέλουμε. Λοιπόν, κάνανε παλινδρόμη, κάνανε κιστεογραφία και βρήκανε στις διάφορες μελέτες, δεν είναι πολλές, 2-3 είναι, κάποτε τις παρουσίαζε, αλλά μπορούμε να τα πούμε, να τα πούμε όλα. Βρήκανε λοιπόν σε 3 ότι το ποσοστό ήταν 30-50% στην ίδια οικογένεια. Από αυτά τα παιδιά, τα οποία είχαν 30-50%,
Ένα 15% είχε κάνει ρουλίμωξη και τα άλλα δεν είχαν κάνει. Και τα παιδιά αυτά ήταν μέχρι 10 ετών και βρήκανε σε παιδιά 10 ετών τετάρτου βαθμού άμφο και δεν είχαν κάνει ποτέ ρουλίμωξη. Γι' αυτό λέμε ότι το βαθμό της παλινδρόμησης δεν τον ξέρουμε. Και είχε γίνει μια δουλειά στο παιδιάκι νεφρόλογη πριν από χρόνια, 10 χρόνια, όπου έδειχνε με διάφορους έμεσους τρόπους ότι το ποσοστό είναι 9%. Εμείς τελικά βρίσκουμε το 1 με 2% με τις ρουλιμώξεις και με όλα αυτά βρίσκουμε ένα μικρό ποσοστό, το μεγάλο ποσοστό δεν το βρίσκουμε. Άρα, αν θέλουμε σε μια οικογένεια η οποία έχει άγχος, μην έχει και τ' άλλο παιδί, έχει κάνει μια ουρολίμωξη και το ένα το αδελφάκι έχει ή όχι ο μπαμπάς, εκεί ενδείκνεται να κάνουμε ροδοστοπική, γιατί έχουμε καλό υπέρηχο και δεν έχουμε και καμία άλλη ένδειξη. Δεν κάνουμε ροδοστοπική. Ή στην παρακολούθηση προηγηθήσεις και πάλι όμως την παρακολούθηση. Αν έχω μεγάλο βαθμό και θέλω να το χειρουργήσω, πώς θα πω στο χειρουργό ότι αυτό το κορίτσι εμένα είχε τετάρτου πέμπτου, μου ήρθε ένα κορίτσι τέτοιο προσφάτως. Τετάρτου πέμπτου και μου λέει μικρού βαθμού. Το κοιτάζω εγώ, λέω είναι τρίτου με το μάτι. Γιατί και αυτοί με το μάτι το κάνουν. Δεν έχω κανένα μέτρο να μας πούνε τι βαθμό είναι η ερδοστοπική. Και λέω για μένα είναι τρίτου. Άρα πρέπει να συζητήσουμε για αποκατάσταση. Αλλά δεν είμαι σίγουρη, οπότε λέω αφήστε να περάσει λίγο καιρό να κάνουμε μια κανονική για να ξέρουμε και τι θα πούμε. Γιατί κανένας χειρουργός δεν θα το βάλει. Σοβαρός, να είναι υπεύθυνος. Δεν θα πάει να το βάλει με τη ρεδοστοπική. Πρέπει να έχει μια εικόνα συμβατικής κυστηγραφίας. Και τώρα με το καινούριο, αν έχει φύγει η Λένα, με τον καινούριο τρόπο που κάνουν, έχουν δει ότι δεν παίρνουν ακτινοβολία. Δηλαδή με την ακτινοβολία, πολύ λίγη ακτινοβολία παίρνουν. Τραβάνε φιλμ, πατάνε, κάνουν σοτ. Μόνο όταν δουν ότι υπάρχει θέμα εκείνη τη στιγμή. Αλλιώς δεν παίρνουν, παίρνουν πολύ η εκνοβολία. Τώρα εδώ άνοιξε μια άλλη πληγή με την χειρουργική αντιμετώπιση. Αυτό θα το πούμε άλλη φορά να πω, γιατί η παλινδρόμηση αποτελεί ολόκληρο κεφάλαιο. Γι' αυτό δεν αναφέρομαι καθόλου στην παλινδρόμηση. Να σας το πω άλλη φορά, γιατί είναι τόσο πολλά για την παλινδρόμηση, τόσο υλικό που θέλει μια ολοκληρή ομιλία. Δεν λέγεται έτσι παλινδρόμηση και τα χειρουργικά. Τι να σας πω, ότι το χειρουργείς και το χειρουργείς έχουν τον ίδιο αριθμό βλαβών. Μετά, το ίδιο έχουν. Ναι, εντάξει, αυτό είναι, έχει υποθεί και το γεγονός ότι και χειρουργείς, δεν χειρουργείς και να τη διορθώσεις χειρουργικά. Να μην έχεις την αίσθηση ότι σταμάτησες με τους ρολιμόξους και τελείως. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, και εκεί μπορεί... μπαίνει το θέμα, ναι, πάλι. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Εγώ το σκεφτόμουν τώρα που κοίταζα τα γονιδιακά και τα νοσολογικό σύστημα. Γιατί έχουμε κορίτσια τα οποία ενώ δεν κάνουν πυρετό, δεν κάνουν πυρετούς και βρίσκουμε κάνουν αντίμεσα και είναι το νεφρό σαν αλβετικό και τυρί, γεμάτο ουλές. Και λέμε, μα δεν έκανε πυρετό. Πώς έγιναν οι ουλές? Φαίνεται ότι θα βρούνε, λέω υποθέτω, γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την ανοσία που βρίσκουν μεταλλάξεις και ελλείμματα. Ότι πιθανόν η Ιντερλευκίνη 6, η οποία κάνει την πυρεξία, κάνει τον πυρετό, πιθανόν να υπάρχει έλλειμμα, κάποια μετάλλαξη, ανεβαίνει το μικρόβιο, πονάει το παιδί στο νεφρό, πονάει, το βλέπετε, πονάει μια εβδομάδα, έχει πάει το μικρόβιο πάνω, δουλεύει και μετά ανεβάζει κάποιο πυρετό και πάνε και κάνουν εξέταση. Γιατί λέω αυτά τα παιδιά ενώ δεν κάνουν πυρετό δεν γίνεται φλεγμονή, δεν ανεβαίνει πυρετός. Άρα είναι μετάλλαξη την τερλευκίνη 6. Είδω. Δηλαδή βγαίνουν διάφορα με τον καιρό. Ο πυρετός δεν είναι απαραίτητο στοιχείο να γίνεται βλάβη στον εαυτό μας, δεν είναι. Από την εμπειρία, αυτό είναι εμπειρία, είναι παρατήρηση. Αυτό είναι personal παρατήρηση. Εμένα μου έρχονται παιδιά τα οποία έχουν πονέσει. Πονάνε κανονικά στο νεφρό, γιατί για να πονέσει ένα παιδί πρέπει να έχει κάνει φλεγμονή και να έχει πιάσει κάψα. Η κάψα έχει τα νεύρα, δεν τα έχει μέσα ο νεφρός. Ο νεφρός μέσα δεν έχει νεύρα. Και πονάει, 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 πονάει και στη βδομάδα 10 μέρες μπορεί να πατήσει μια ουρολίμωξη με πυρετό. Να ανεβάσει κάποιο πυρετό ή να μην ανεβάσει καθόλου. Και κάνει ένα DMSA σε ένα χρόνο και βλέπει ότι έχει γίνει σαν ελβετικό τυρί ο νεφρός. Όλο τρύπες. Δηλαδή ουλές. Το λέω εγώ τρύπες για να είναι πιο φαίνεται έτσι το DMSA. Λοιπόν, και λες, μα πώς έγινε, δεν έκανε ποτέ πυρετό, μόνο πόναγε κατά καιρούς. Δηλαδή κάπου, όταν προχωρήσει η γενετική και η άνοσο γενετική, πιστεύω ότι θα βρούμε την άκρη γιατί γίνεται αυτό. Φυσικά, πολλοί παράγοντες παίζουν
και αυτοί που λένε υποδοχή στο like receptor. Αυτή καλά, είναι παλιά ιστορία και οι γυναίκες οι οποίες κάνουν υποτροπές, από εκεί ξεκίνησε και βρήκαν τα το like receptors. Οι γυναίκες οι οποίες κάνουν υποτροπές και λέει, τις λέμε νερά, τρέχει άλλη, πίνει νερά, κάνει διάφορα, γιατρούς, παραγιατρούς, πάει στον υπαθητική, παίρνει μαντζούνια κτλ. Και έχει το like receptors. Μετάλλαξη. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο να ρωτήσουμε, παιδιά. Σήμερα δεν έβαλα και εγώ τίποτα παραπάνω, γιατί ξέρω το κεφάλαιο είναι εκτεταμένο. Ναι, για. Λοιπόν, του λοπίτικου. Και είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς μας απασχολεί και θα μας απασχολεί συνεχώς. Γκρίζα πράγματα υπάρχουν, διότι ακόμη και όπως είπε η κυρία Κομιανού, με την προφύλαξη, ας πούμε. Έχετε παιδιά στα οποία πήραν ένα χρόνο, πήραν δύο χρόνια και λένε δεν μου κάνει ούτε breakthrough, μετά σταματάς την προφύλαξη. Και μετά σπατάει μια πυρόνη φρύτιδα. Ναι, μπορεί να σπατήσει. Όπως έχεις και το άλλο, το οποίο τίποτε. Δεν κάνει ποτέ. Και λες, μα τώρα είναι το χαμακόνο. Μένα πάει 12 χρόνια, ξέρω εγώ, εκεί. Όπου όλο το ουροποιητικό, ό,τι ήταν να βελτιωθεί, να φτιάξει, να οριμάσει. Να πω τώρα κάτι. Έχει. Ότι, να πω κάτι. Παλιά που τα κάναμε χειρουργικά, τα παρακολουθούσαμε μέχρι μια ηλικία. Και η ηλικία που εγώ τα παρακολουθούσα ήταν μέχρι την πρώτη δημοτικού. Γιατί στην πρώτη δημοτικού τα κορίτσια δεν πηγαίνουν να ουρήσουν. Κρατάγανε τα ουρά στο σχολείο και μας κάναν την πυρονεφρίτιδα στα 6 που πηγαίνουν στο σχολείο, στα 7. Λοιπόν, κοιτούσα να έχει καλή συμμορφωτικότητα και μετά τη τράβαγα μέχρι την εφηβεία. Και στην εφηβεία είχα κορίτσια, γιατί υπήρχε μια σοβιετική μελέτη η οποία έδειχνε αποκατάσταση κατά 70% των παλιδρομήσεων όλων των τύπων, εκτός του Μπέμπλε, μέχρι την ηλικία των 17 ετών. Και είχα κορίτσια που φτιάχναν στα 13 χρόνια, έφτιανε η παλιδρόμηση. Και τα τράβαγα. Τώρα όμως που έχουμε την ενδοσκοπική διόρθωση, μόλις πάει 5 χρονών, το στέλνουμε για να κάνει το τυφλάξ. Για να τελειώνει και η οικογένεια και η φοβία της μαμάς. Τελευταία όμως τα review δεν είναι πολύ αισιόδοξα για τον τυφλάξ. Έχουν αρχίσει και μας λένε ότι πέφτει το ποσοστό. Έχει περιγραφεί ότι μεταναστεύει και όλα σαν... Όχι, το όχι αυτό, είναι λαγωνικό αυτό, δεν μεταναστεύει. Το παλιό, το τεφλόν μεταναστεύει. Πώς το λέγαμε, το παλιό, το έχω ξεχάσει. Είχε ένα όνομα, το λέγαμε. Λοιπόν, και δεν είναι αυτό, είναι η επιτυχία της επέμβασης. Είναι η επιτυχία. Δηλαδή έχει επιπλοκές, ενώ η χειρουργική επέμβαση είναι χειρουργική, αλλά είναι καλή, δηλαδή έχει καλύτερα αποτελέσματα. Πάνω από 95% επιτυχία, εν τούτα εδώ, η πέμπτου βαθμού είναι 62%, στα πεπειραμένα χέρια είναι 62%, στα μη πεπειραμένα μπορεί να είναι και 52%, δηλαδή μισό-μισό. Και μπορεί να κάνεις και απόφραξη. Τώρα κάνουν διπλό σοτ. Κάνουν ένα σοτ επάνω και ένα πιο κάτω για να μην κάνουν απόφραξη. Δηλαδή, άλλες μεθόδους. Δηλαδή, ούτε ότι φλάξει αποτελεί πανάκια. Γι' αυτό παλιά μας έφτιαναν και πολλά παιδιά στα 13. Τα πηγαίναμε, τα κορίτσια. Στα 13 έφτιανε παλιδρόμηση. Τρίτου βαθμού θυμάμαι εγώ πολλές που φτιάνανε. Αλλά τώρα με το τυφλάξ, επειδή το μαθαίνουν όλοι, πάνε και τους ουρολόγους. Οι ουρολόγοι θέλουν να κάνουν τυφλάξ. Ενώ παλιά λέγανε τη χειρουργική επέμβαση, φοβόταν ο άλλος, την άφηνε, την τερνάριζε. Ενώ δεν δώσανε το τυφλάξ. Αυτό. Εντάξει, όλα οι κινούμενα και η αντιμετώπιση. Και ενώ η χειρουργική ακόμη. Ότι θέλει και καλά εκπαιδευμένους ανθρώπους. Ναι, και τι δεν θέλει. Λοιπόν, γιατί πρέπει να ξέρουμε την παλινδρόμηση στα 13, υποτίθεται μετά τα 5-6 χρόνια. Α, γιατί να σας πω γιατί. Τι γίνεται η νεφρική παλινδρόμηση. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι. Από τι κινδυνεύουν τα κορίτσια και τα φτιάνουμε. Από τι κινδυνεύουν. Σεξ και εγκυμοσύνη. Ναι. Άμα η άλλη κάνει σεξ ή έχει κάθε λίγο και λιγάκι ουρολίμωξη. Γιατί έχει συνδεθεί. Και ποιο είναι το θέμα τώρα. Ότι υπάρχουν μελέτες οι παλιές που κάναμε τις χειρουργικές διορθώσεις. Ότι αυτές τις γυναίκες που φτιάναμε χειρουργικά, τη μετεφύτευση ουρητήρα,
Είχαν πάρα πολλές ορολιμώξεις στην ενήλικο ζωή. Γιατί? Γιατί χαλάγαμε τη κινητικότητα του κάτω συστήματος και κάνανε λίμνασμα στο κάτω μέρος του ουριδίου και κάνανε επιτροπές ορολιμώξεις. Γι' αυτό λέγανε ότι ίσως είναι καλύτερο το τυφλάξ, το οποίο δεν επηρεάζεται το τείχομα του ρητήρα.